Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Νίκο Προγούλη. Ξανασυναντιόμαστε μετά από 5 χρόνια. εννοώ για αυτό το σκοπό. ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο τώρα τελευταία, το 16, κυκλοφόρησε το βιβλίο. Το 17. Ο κόσμος των πολυεθνικών εκ των έσω. Και γι' αυτό συναντηθήκαμε να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο αυτό, για πράγματα που θέτει μέσα. Να μην ξεχάσω να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Φουτούρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Θέτεις ένα κυρίαρχο κριτήριο για το πότε και πόσο μπορεί μια εταιρεία να χαρακτηριστεί ως πολυεθνική. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Γιατί είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει στο μυαλό του κοινού γνωστή, είναι πολυεθνική, για αυτό σε ρωτάω. Τώρα αυτή η ερώτηση είναι όλα τα λεφτά. Και εγώ να σου πω, συνειδητοποίησα εκ των υστέρων και κουβεντιάζοντας ότι έχει μεγαλύτερο βάθος από όσο εγώ προσπάθησα να δω στο βιβλίο μου. Mm-hmm. Τώρα, τυπικά, πολυεθνική είναι μια εταιρεία που έχει θυγατρικές σε πολλές διαφορετικές χώρες. Σωστά. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί υπάρχουν πολλές μικρές εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δεν μιλάμε για αυτές. Από την πλευρά του εργαζομένου που εγώ πήγα να το προσεγγίσω, καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις σε μια πολυεθνική εταιρεία. Όχι επειδή απλώς η εταιρεία σου έχει παρουσία για αλλού, αλλά επειδή εσύ για να κάνεις την καθημερινή σου δουλειά χρειάζεσαι εγκρίσεις ή συνεργασίες με ανθρώπους που δεν έχεις δει ποτέ. Και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η δουλειά αν δεν έχεις ένα πάρε δώσε με κάποιους που δεν τους ξέρεις. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει κάτι ακόμα σημαντικότερο. Οι εταιρείες και ο όρος πολυεθνική είναι ίσως παραπλανητικός. Αυτό για το οποίο θέλω εγώ να μιλήσω είναι οι πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές και πολύ κερδοφόρες εταιρείες. Mm-hmm. Αυτές είναι πολυεθνικές, αλλά δεν είναι όλες οι πολυεθνικές τόσο μεγάλες και ισχυρές. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Τώρα, αυτές είναι εταιρείες που δουλεύουν στην ουσία χωρίς ανταγωνισμό. Το χωρίς ανταγωνισμό είναι λίγο υπερβολικό. Έχουν κάποιο ανταγωνισμό, αλλά σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και με πολύ λίγους παίχτες που γνωρίζονται μεταξύ τους και συνεννοούνται. Κάνουν υπερκανονικά κέρδη, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αδιαφάνειας. Και νομικά δηλαδή αδιαφάνειας. Και νομικά και ουσιαστικά. Πώς είναι η διαφάνεια, αυτό που ξέρεις, αυτό που συμβαίνει, το καταλαβαίνει ο κόσμος, η κοινωνία, η αγορά. Κινείσαι σε ένα περιβάλλον εκτός αγοράς, σε ένα αδιαφανές περιβάλλον. Και μάλιστα λένε κάποιοι, αυτοί κάποιοι είναι ο Μπροντέλ, ότι ο καπιταλισμός από την αρχή του, από το 18ο αιώνα, προσπάθησε να κινηθεί εκτός αγοράς, με αδιαφάνεια. Είναι δηλαδή ουσιαστικό στοιχείο της πολύ μεγάλης επιχείρησης να κινείται εκτός αγοράς. Περίεργο αυτό, γιατί υποτίθεται ο καπιταλισμός είναι το οικονομικό καθεστώς της αγοράς. Ναι, εκεί τώρα είναι παράθεση αυτό. Τώρα ο Μπροντέλ λέει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την αγορά από τον καπιταλισμό. Αγορά υπήρχε πάντα. Η αγορά έχει διαφάνεια, κανονικά κέρδη, δηλαδή μικρά, προσβάσιμα σε όλους, μικρά ρίσκα και οτιδήποτε συμβαίνει έχει μία κανονικότητα και μία διαφάνεια, βάση εντός. Παράλληλα με αυτό, εμφανίστηκε το 18ο αιώνα, ας πούμε χοντρικά, ένα άλλο κομμάτι, το επάνω κομμάτι της αγοράς, που κινείται ως εξής, δίνει μερικά παραδείγματα. Ένα καράβι φορτώνει σιτηρά από τις Βαλτικές χώρες για να πάει στο Άμστερνταμ. Mm. Στον δρόμο μαθαίνει μια πληροφορία ότι στη Γένοβα υπάρχει λοιμός και οι τιμές είναι τριπλάσιες. Αλλάζει κατεύθυνση και πηγαίνει στη Γένοβα. Αυτή η συναλλαγή είναι εκτός αγοράς. Mm. Και πάντοτε το επάνω κομμάτι της αγοράς προσπαθούσε να ξεφύγει από τη διαφάνεια και την κανονικότητα και να κινηθεί κρυφά, υπόγεια και να κάνει υπερκανονικά κέρδη. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι παρένθεση. Αλλά οι εταιρείες που συζητάω κάνουν αυτό ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλες, κάνουν υπερκανονικά κέρδη και κινούνται σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνουν και πόσα κέρδη έχουν και πώς κινούνται. Mm-hmm. Ωραία. Εσείς σε τι εταιρείες βρέθηκες, δηλαδή με τι ασχολούνται? Οι εταιρείες που έχω δουλέψει που είναι μεγάλες, έτσι έχω δουλέψει και σε μικρούλες. Mm-hmm. Ήτανε κατά σύμπτωση και τρεις συστηγμένες στο Nasdaq. Ήτανε τρεις. Η πρώτη ήταν μια εταιρεία hardware και η LSD ήταν εταιρεία software. Mm-hmm. Οι δύο πρώτες ήταν στη Γερμανία και στην Ολλανδία, όπου έζησα ένα διάστημα.
και η άλλη ήταν στην Ελλάδα. Ισχυρίζεσαι ότι στη λεγόμενη κοινή γνώμη υπάρχει μια ιδεοτυπική εικόνα των πολυεθνικών. Δηλαδή μια στάνταρ εικόνα των πολυεθνικών είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για αυτή την εικόνα και για το ποιοι τη συντηρούν. Και γιατί τη θεωρείς την ιδεοτυπική, ότι δεν είναι η πραγματική η αληθινή. Ναι. Τώρα αυτή η εικόνα, όπως εγώ τη φαντάζομαι, είναι ότι οι εταιρείες είναι αποτελεσματικές, είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, οραματίζονται τον κόσμο και τον πάνε μπροστά κτλ. Κτλ. Ότι δουλεύουν μέσα άτομα με ειδικές ικανότητες, αστραφτερά μυαλά κτλ. Ποιος τη συντηρεί? Καταρχήν οι ίδιες εταιρείες. Δεύτερον, το πανεπιστημιακό κατεστημένο, το οποίο έχει σχέση με τις εταιρείες. Και παρουσιάζει το θεωρητικό κομμάτι αυτού του, είναι υπερδομή αν θέλεις, του επιχειρηματικού κόσμου. Από την άλλη δημοσιογράφη, που βλέπουμε στον τύπο, στην τηλεόραση, στις εταιρείες, τι κάνουν και τα λοιπά. Όλοι αυτοί συντηρούν αυτή την εικόνα. Τώρα γιατί λέω ότι δεν είναι έτσι? Γιατί αν βρεθείς μέσα στις εταιρείες βλέπεις ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία, αναποτελεσματικότητα στις λειτουργίες, ξεκομμένες διοικήσεις από την πραγματικότητα, αποφάσεις εκτός τόπου και χρόνου, ένα τεράστιο κομφούζιο, ο καθένας κοιτάζει να καλύψει τη θέση του, τώρα δεν είναι πάντα έτσι, αλλά σε μεγάλο βαθμό έτσι, σε γενικές γραμμές έτσι είναι, ναι. Προσπαθείς να επιβιώσεις σε ένα περιβάλλον που είναι χαοτικό, σαν εργαζόμενος, και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τεράστιο χρόνο χαμένης εργασίας. Δεν είναι καθόλου δηλαδή αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Θέλω να δείξω. Γιατί στην εικόνα την ιδιωτική είναι ότι ακόμα και όταν οι εταιρείες είναι κακές, που συχνά είναι κακές, πάντως είναι αποτελεσματικές. Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι ούτε αποτελεσματικές. Απλώς είναι πολύ μεγάλες και αυτό το μέγεθος και η μεγάλη πολιτική δύναμη φέρνει τελικά την αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Όχι ο τρόπος που λειτουργούν. Συνεργάζονται σε γενικές γραμμές και σε ειδικές, πολυεθνικές, συνεργάζονται με το κρατικό τομέα, ναι, ναι. Το λεγόμενο δημόσιο. Ναι. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας γραφειοκρατικός, πιστεύεις, ή δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα? Όχι, έχει μεγάλη γραφειοκρατία. Όταν μιλάμε για οργανισμούς που φτάνουν στις περιπτώσεις των μεγάλων εταιριών τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, η τελευταία εταιρεία που δούλευα για παράδειγμα, έχει ξεπεράσει σήμερα τις 100.000 εργαζόμενους και υπάρχουν και μεγαλύτερες. Όλο αυτό το πράγμα για να διοικηθεί δεν βασίζεται σε άτομα και σε γνωριμίες, βασίζεται σε διαδικασίες. Διαδικασίες καταγραμμένες, περασμένες σε συστήματα. Όλο αυτό το σύστημα λέγεται γραφειοκρατία. Και αναγκαστικά το ακολουθείς. Άρα υπάρχει γραφειοκρατία. Υπάρχει. Προφανώς πολύ μεγάλη. Η οποία φαντάζομαι ότι δυσκολεύει και όλη τη λειτουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, δυσκολεύει. Το πρόβλημα του μεγέθους. Το μέγεθος, το μεγάλο μέγεθος, έχει κάποια καλά και κάποια κακά. Το πολύ καλό του μεγάλου μεγέθους είναι ότι δίνει στην εταιρεία μία άνεση χρηματοδοτική, αν έχει μεγάλα κεφάλαια για να αντέξει σε δύσκολους καιρούς, της δίνει πολιτική δύναμη για να πιέσει εκεί που θέλει να πιέσει. Το μειονέκτημα είναι ότι συνεπάγεται τεράστια κόστη και αναποτελεσματικότητα στη διοίκηση και του συντονισμού. Άρα, την πληρώνει με γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα. Και για να το αντιμετωπίσει αυτό, συνήθως εκχωρεί την πραγματική δουλειά σε μικρότερες υπεργολαβικές εταιρείες. Το πλέον το outsourcing. Το outsourcing, οι οποίες είναι αποτελεσματικές με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Αυτές κάνουν τη δουλειά συντονισμένα, με πολύ λίγα λεφτά κτλ. Κτλ. Η εταιρεία λοιπόν διώχνει την πραγματική δουλειά και κρατάει ένα άλλο κομμάτι. Τώρα, τι είναι αυτό που κρατάει? Στην ουσία, μια εταιρεία κρατάει, μεγάλη εταιρεία, τέσσερα κομμάτια, όπως το έχω καταλάβει. Το ένα είναι το marketing και οι πωλήσεις. Το δεύτερο είναι το φορολογικό, που σημαίνει την ελαχιστοποίηση της καταβολής φόρων παγκόσμια. Με διάφορα κόλπα, με offshore, με μεταφορές εισοδημάτων ανάμεσα σε θυγατρικές. Το άλλο είναι το παιχνίδι, το χρηματιστηριακό, η μετοχή της και η χρηματοδότηση. Και τελευταίο είναι οι πολιτικές πιέσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να πετύχει αυτό που πετυχαίνει. Άρα αυτό κρατάει στην ουσία. Την πραγματική δουλειά, η τάση είναι να την βγάζει όλο όσο γίνεται προς τα έξω.
Μια που είπες αυτούς τους τρόπους τώρα, όχι τους τρόπους, αυτά που κρατάει η εταιρεία πούμε, για τον εαυτό της. Μπράβο, πυρήνες εταιρεία για τον εαυτό της. Δεν ξέρω τώρα αν συνδέεται, αν το γράψεις και εσύ στο βιβλίο, ότι πολλές πολυεθνικές εταιρείες αναλαμβάνουν διάφορα έργα σε χώρες του τρίτου κόσμου και διαφημίζεται κιόλας αυτό. Είναι ένα θεάριστο έργο, ας πούμε, και βοηθάνε κτλ. Ναι. Τι ακριβώς πιστεύεις ότι συμβαίνει με αυτό, ότι είναι αυτός ο σκοπός, τόσο θεάρεστος τελικά που θέλω να κάνω το καλό, ας πούμε. Καλά, θεάρεστος δεν είναι γιατί... καταρχήν είναι ένα αυτό και δεύτερον, γιατί πληρώνονται, έτσι, δεν το κάνουν εθελοντικά. Τώρα πώς γίνονται αυτές οι... θα πω πάλι εμπειρίες δικές μου, έτσι. Δικές μου, βέβαια. Λοιπόν, όταν δίνεται μία βοήθεια σε κάποιες φτωχές ή κατατρεγμένες χώρες από κάποιους οργανισμούς που αυτοί υποτίθεται ότι έχουν κάποια κονδύλια για να δώσουν και να βοηθήσουν, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Κτλ. Δεν δίνονται τα λεφτά χέρι με χέρι στις χώρες να τα πάρουν και να τα κάνουν ό,τι αυτές κρίνουν. Δίνονται για κάποιες επιλεγμένες. Για κάποια επιλεγμένα έργα, τα οποία θα υλοποιήσουν μεγάλες δυτικές εταιρείες. Άρα στην ουσία όλη αυτή η βοήθεια από τις τρίτες χώρες είναι επιδοτήσεις των οργανισμών αυτών στις μεγάλες δυτικές εταιρείες, οι οποίες πηγαίνουν εκεί και εκτελούν ένα έργο. Τώρα τι είναι αυτό το έργο. Στη δική μου περίπτωση, που δεν είναι μοναδική, βλέπω και από συναδέλφους τι έχει γίνει, όλα τα μεγάλα project των ιδιωτικοποιήσεων, σπάμε δηλαδή τη ΔΕΗ μιας άλλης χώρας σε κομμάτια για να την ιδιωτικοποιήσουμε, αυτό βαφτίζεται πρόγραμμα βοήθειας, αναμόρφωσης, restructuring, έτσι, ορθολογικοποίησης της εταιρείας. Άρα πηγαίνουν οι εταιρείες, μια μελετητική, αυτές που έχουν το software, κάποιοι άλλοι, για να βοηθήσουν το σπάσιμο και να μεθοδεύσουν τις απολύσεις και όλο αυτό το πράγμα, ώστε μετά αυτά να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό ονομάζεται βοήθεια και χρηματοδοτείται. Τώρα η πλάκα είναι ότι πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή γινόντουσαν έργα πληροφορικής για εταιρείες σε χώρες που είχαν ρεύμα μερικές ώρες την ημέρα. Που σημαίνει ότι οι ανάγκες ήταν άλλες. Ύστερα πάλι ειδικά για τις εταιρείες συμβούλων που προηγούνται για να κάνουν αυτές τις μελέτες. Αυτές είναι ό,τι πιο... είναι το top. Είναι το πιο αέρας από τον αέρα. Υπάρχει μια ταινία που κυκλοφόρησε νομίζω το χειμώνα, δεν ξέρω αν την πήρες χαμπάρι, λέγεται Tony Erdman. Όχι. Μια γερμανική ταινία, μέτρια κατά τα άλλα, αλλά το πλαίσιο πάνω στο οποίο στείνεται είναι αυτό το εταιρικό... Και όχι τυχαία, η εταιρεία που δείχνει είναι μια εταιρεία συμβούλων. Οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες χώρες, στην ταινία πάνω στη Ρουμανία, για να διαλύσουν πάλι μια εταιρεία πετρελαίων και προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι είναι συμφέρον να γίνουν κάποιες απολύσεις. Οι απολύσεις μιας εταιρείας είναι πάντα ένα πολιτικό θέμα. Προσπαθούν λοιπόν να βαφτίσουν ένα πολιτικό θέμα, τεχνικό θέμα. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Και βάζουν την εταιρεία συμβούλων να κάνει μια παρουσίαση που είναι άστα να πάνε, τελείως στον αέρα, για να εμφανίσουν ότι μια πολιτική απόφαση είναι τεχνική. Και αυτή η δουλειά κάνουν αυτοί. Πουλάνε αυτόν τον αέρα ακριβώς. Γι' αυτό είπε ότι είναι πιο αέρας από τον αέρα. Πιο αέρας από τον αέρα. Και επίσης είχα και συναδέλφους που είχαν δουλέψει σε τέτοια projects όπου τα λεφτά όλα της βοήθειας φαγώθηκαν στη μελέτη του συμβούλου και δεν έμεινε τίποτα για το έργο. Καλά. Έχεις πει σε μια συνέντευξη στο TVXS ναι. Ότι οι καλύτερες, οι πιο καθαρές εντός εισαγωγικών πολυεθνικές είναι αυτές που δεν παράγουν τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά. Το θέτεις σωστά. Κοίταξε, όταν κάνεις κάτι που είναι συγκεκριμένο, αυτό δεν είναι πολυεθνική δραστηριότητα. Οποιοςδήποτε κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά, θα μπορούσε να το κάνει για οτιδήποτε. Επειδή, όπως είπα πριν, ότι οι πραγματικά πολυεθνικές δραστηριότητες είναι το marketing, οι πωλήσεις, η φορολογική... όλο αυτό... αυτό είναι το πολυεθνικό κομμάτι. Το άλλο δεν είναι πολυεθνικό. Το να κάνεις μια δουλειά συγκεκριμένη, το να... δεν είναι μια... αλλά μπορεί να το πούμε και καλύτερα αυτό. Ας πούμε πωλήσεις. Τι πουλάς. Όταν πουλάς κάτι συγκεκριμένο, αυτό δεν είναι στρατηγικό. Πάρε παράδειγμα, οι εταιρείες hardware που πουλάνε υπολογιστές. Αυτό στην πιάτσα
λέγεται κοροϊδευτικά box moving, υποτιμητικά. Τι κάνουν, κουνάνε κουτιά. Τι είναι η στρατηγική πώληση? Η στρατηγική πώληση, αυτό που στην πραγματικότητα κάνει η πολυεθνική, είναι το να μπορέσει να περάσει στην αγορά τα δικά της standards, τα δικά της πρότυπα, σαν πρότυπα της αγοράς. Αν πετύχεις να κάνεις αυτό το πράγμα, αυτή είναι η πραγματική πώληση, μετά οι παραγγελίες έρχονται μόνες τους. Mm-hmm. Άρα τι πουλάς? Πουλάς μια ιδέα. Πουλάς την ιδέα ότι τα δικά σου πρότυπα πρέπει να είναι τα standard της αγοράς. Αν κάνεις αυτό, αυτή είναι η στρατηγική πώληση. Mm-hmm. Ή πάλι σε εμάς που πουλούσαμε software. Τι πουλάγαμε? Τι είναι το software? Είναι ιδέες στην πραγματικότητα. Τι πρέπει να πουλήσεις? Να πουλήσεις μια ιδέα για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Πολλές φορές, αυτό αργήσαμε να το καταλάβουμε, προσπαθούσαμε να παρουσιάσουμε προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο τα concepts, οι ιδέες τους. Και καταλαβαίναμε μετά από καιρό, βέβαια μετά από καιρό να το ψηλιαζόμαστε, ότι αυτά που τώρα συζητάμε είναι ιδέες και δεν υπάρχουν. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος αν αυτό που πας να πουλήσεις, αυτό σημαίνει πραγματικά πολυεθνική. Δεν είσαι σίγουρος ότι υπάρχει. Είναι μια ιδέα η οποία μπορεί να προχωρήσει, μπορεί και να μην προχωρήσει. Αν αυτό που πουλάς υπάρχει και είναι συγκεκριμένο, αυτό δεν είναι πολυεθνική δραστηριότητα. Είναι πια, έχει μπει πια σε μια ροή κανονικότητας, κανονικού προϊόντος που είναι συγκεκριμένο και το έχει αναλάβει πια κάποιος partner, κάποιος συνεργάτης δηλαδή, και είναι πια μια τυπική διαδικασία που δεν είναι πολυεθνική. Η πολυεθνική είναι ακριβώς να ασχολείσαι με αυτό που ακόμα δεν υπάρχει. Γιατί τι πας να κάνεις? Πας να βάλεις τα πράγματα σε μια ροή που σε συμφέρει. Αυτή είναι η πραγματικά πολυεθνική δραστηριότητα. Ναι. Έτσι. Άρα, κάτσε λίγο. Πώς μπορεί να πουλάς κάτι, εσύ ξέρω, στο software που είσαι. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε. Πρακτικά, δηλαδή. Ναι. Επειδή. Πουλάς αέρα, ιδέα. Ναι, δεν το ξέρεις εσύ στην πραγματικότητα. Σου έχει δοθεί κάποιο υλικό που εσύ θεωρείς υπαρκτό. Τώρα μιλάμε για πολύ περίπλοκα software, έτσι. Μιλάμε για περίπλοκα software τα οποία δεν είναι εύκολο ούτε να τα δεις σε τελική τους μορφή ούτε στημένα. Ένα software που μπορεί να στηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Τα έχετε φτάσει όμως μέχρι ενός σημείου? Όχι. Ούτε καν. Δεύτερον, λάβει υπόψη ότι ο κύκλος της πώλησης είναι τεράστιος. Μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο. Yeah. Που να συζητάς και να έρχεσαι σε επαφή γιατί χρειάζεσαι, γιατί είναι αυτό που έχω εγώ κτλ. Mm-hmm. Ξεκινάνε λοιπόν και σου λένε ότι υπάρχει ένα προϊόν, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι από το μυαλό μου, που κάνει risk management. Τι σημαίνει το risk management? Μέχρι να καταλάβεις, έχει πάρα πολλές έννοιες. Yeah. Είναι άλλο για τις τράπεζες, άλλο για το στρατό, άλλο για μια εταιρεία, άλλο για διάφορους τομείς. Το risk management είναι μια γενική έννοια. Risk management κάνει και ο αγρότης που βάζει τα φυτά του σε ένα θερμοκήπιο. Και αυτό risk management. Yeah. Λοιπόν, έχουμε ένα προϊόν που κάνει risk management. Και αρχίζεις τώρα γύρω από αυτό να συλλέγεις, να κατανοείς και να προσπαθείς να περάσεις προς τα έξω μερικές ιδέες. Ήδη αυτό είναι η πρώτη και η πιο σημαντική φάση της πώλησης. Μέχρι αυτό να κατακαθίσει και να καταλάβει και ο άλλος γιατί του μιλάς και να καταλάβεις και εσύ γιατί μιλάς και να δίνει μια συνεννόηση, το πρώτο έχει πάρει σιγά σιγά μια μορφή και από άλλες συζητήσεις που γίνει σε άλλα μέρη του κόσμου και φτάνεις τελικά να πεις ότι είναι αυτό. Δεν το ξέρεις. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια μπορείς να αρχίσεις να πουλάς πράγματα που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Και που βέβαια μπορεί αυτά τα προϊόντα ποτέ να μην στηθούν, αυτή η αγορά ποτέ να μην δημιουργηθεί και να πάει απάτη. Και εσύ τι έχεις κερδίσει όμως από αυτό? Η εταιρεία τι έχει κερδίσει? Yeah. Η εταιρεία καταρχήν είναι ένα μικρό κόστος σε σχέση με τα μεγάλα έσοδα που έχει. Παίρνει την ευκαιρία να ξεκινήσει κάτι που μπορεί να βγει καλά και να γίνει πρωτοπόρο σε έναν αυριανό τομέα. Αλλά τις πιο πολλές φορές θα πάει άπατο. Mm-hmm. Και εσύ θα έχεις βρεθεί να μιλάς για φανταστικούς κόσμους, για οράματα όπως τα έχει σκεφτεί η εταιρεία ή κάποιοι μεγάλοι σοφοί, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και λες τώρα τι λέγαμε τόσο καιρό, ας πούμε. Γι' αυτό σου λέω ασκείς επί χάρτου. Και πώς δουλεύει και μια οικονομία που δεν βασίζεται σε ανάγκες υπαρκτές, αλλά σε ανάγκες που προσπαθεί να τις δημιουργήσει για να τις καλύψει, για να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι το στρατηγικό κομμάτι, έτσι. Τα άλλα είναι, δεν είναι στρατηγικά. Γι' αυτό λέω δεν είναι πολυεθνικές δραστηριότητες οι άλλες. Αυτές που λέω τώρα είναι πολυεθνικές δραστηριότητες. Όπως εγώ τα έχω καταλάβει. Ναι, μιλάμε για την προσωπική σου άποψη, βέβαια. Ναι. Άλλωστε το λες και στο βιβλίο ότι αυτά ναι. Παιδιά είναι η δικιά μου άποψη. Η δικιά μου άποψη. Όπως τα είδα όλα τα πράγματα. Έτσι, ναι. Φυσικά πιστεύω ότι είναι γενικότερο. Έτσι, δεν... Αυτό ήθελα να πω τώρα, δεν υπάρχει κάτι που να είναι αντικειμενικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερο να εργάζεσαι σε μια πολυεθνική από μια μικρή ή μεσαία εταιρεία? Από πολλές απόψεις είναι. Από άψη αποδοχών, περιβάλλοντος εργασίας. Από την άποψη ότι έχεις κάποιες διαδικασίες που σε προστατεύουν πολλές φορές. Φαντάσου να δουλεύεις σε μια οικογενειακή μικρή εταιρεία που το αφεντικό έχει πάνω σου μια πολύ ισχυρή πίεση και μπορεί να σου ζητάει παράλογα πράγματα. Παράλογα μπορεί να σου ζητήσουν παντού. Αλλά επειδή μια πολυεθνική έχει κάποιες διαδικασίες, κάποιες περιγραφές κτλ. Κτλ. Είσαι λίγο πιο διασφαλισμένος. Από την άλλη μεριά μπορεί να υπάρχουν μικρές νοικοκυριμένες εταιρείες στις οποίες να δουλεύεις με λιγότερες δόσεις παραλόγου, το οποίο είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα. Αλλά σαν ξεκίνημα, σαν μπιτσιρικάς, έτσι, είναι, νομίζω βοηθάει να μπεις σε μια εταιρεία, μπορείς να το εξαργυρώσεις κάπου αλλού λέγοντας ότι είχα δουλέψει στην τάδε εταιρεία. Είναι λίγο μια πίστα που αν την περάσεις είναι καλύτερα και για μετά. Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο υποψήφιος μάνατζερ σε μια πολυεθνική εταιρεία? Ναι, τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν το έχω θίξει συστηματικά στο βιβλίο μου και είναι πολλά πράγματα που δεν έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλών ειδών managers, το ξέρουμε όλοι μας, και καλοί και κακοί και δουλευταράδες και τεμπέληδες και απ' όλα. Αλλά αν προσπαθούσα να κάνω μια χοντρή κατηγοριοποίηση, θα έλεγα ότι υπάρχουν managers οι οποίοι έχουν φτάσει στη θέση που φτάσανε όντας προηγουμένως οι ίδιοι εργαζόμενοι, άρα ξέρουν τη δουλειά την οποία κάνουν και σιγά σιγά κάνουν ένα πήδημα από την τεχνική δουλειά στη διοικητική, και αυτοί συνήθως είναι οι δουλευταράδες. Και υπάρχουν και κάποιοι managers που έχουν κατευθείαν μπει στην εταιρεία με σκοπό να πάνε σε διοικητικές θέσεις. Για να κάνεις το δεύτερο χρειάζονται προϋποθέσεις που δεν είναι εύκολες. Χρειάζεσαι κάποιες γνωριμίες. Οι δεύτερες θέσεις είναι, να το πούμε έτσι, απευθύνονται σε μια ελίτ. Σε μια ελίτ οικονομική, σε μια ελίτ που σημαίνει και σπουδές. Και όταν λέμε ελίτ σπουδές σε ελίτ πανεπιστήμια, ο Χάρβαρντ κτλ. Δεν είναι ότι πας εκεί και μαθαίνεις κάτι που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Είναι ότι και μόνο να μπεις εκεί, παίρνεις τη βούλα ότι είσαι επιλεγμένος. Εμφανιζόμενος λοιπόν κάπου με τέτοιες σπουδές, κατευθείαν έχεις ξεπεράσει πάρα πολλούς άλλους και πηγαίνεις σε μια θέση. Τώρα, το Χάρβαρντ που είπα είναι ένα παράδειγμα extreme. Υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια, ακόμα και σχολές μέσα στην Ελλάδα. Αν έχεις τελειώσει κολέγιο Αθηνών, για παράδειγμα. Πας κάπου και λες: έχω τελειώσει το κολέγιο Αθηνών. Κατευθείαν τοποθετείσαι κάπου αλλού από όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ταξικό κομμάτι σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μια τέτοια κατηγορία μάναντζερ που έχουν τελειώσει και τέτοιες σχολές, έρχονται από τέτοια περιβάλλοντα, έχουν αυτές τις γνωριμίες και συνήθως από την αρχή τοποθετούνται σε κάποιες θέσεις διοικητικές. Άρα μπορείς να δεις αυτές τις διαφορές. Η ερώτησή σου τώρα αν χρειάζεται μια ειδική ψυχολογία. Τώρα οι δεύτεροι έχουν σίγουρα μια ειδική ψυχολογία. Καταρχήν ποτέ δεν σκοτίζονται ουσιαστικά με το τι είναι η δουλειά που κάνουν. Με τι είναι η δουλειά που κάνει η εταιρεία. Αντιμετωπίζουν πολιτική, δηλαδή, πολιτική και διοίκηση. Και βλέπεις, το βλέπουμε, μάνατες που κινούνται από εταιρείες τελείως διαφορετικό από ένα κλάδο σε άλλο. Χωρίς να έχει καμία σχέση ο ένας κλάδος με τον προηγούμενο. Αυτοί τι έχουν μάθει, τι κάνουν. Κάνουν μια διοίκηση. Μπορούν λοιπόν να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο και να επιβιώνουν σε ένα χώρο γράφειο κρατικό, όπως είναι η διοίκηση, και το κάνουν στη μία ή στην άλλη, στην άλλη εταιρεία. Υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν τη δουλειά, αλλά αυτοί έχουν διαφορετική καταγωγή, να το πούμε έτσι. Τώρα η ψυχολογία, εντάξει. Πολλές φορές για να ανεβείς, όχι για να ανεβείς οπωσδήποτε χρειάζεσαι φιλοδοξία, μεγάλη φιλοδοξία. Παίρνεις πολύ σοβαρά την καριέρα σου. Βλέπεις τις εταιρείες σαν οχήματα που θα σε βοηθήσουν να ανεβείς λίγο ψηλότερα και θα φύγεις την κατάλληλη στιγμή για να πας ακόμα ψηλότερα. Αν καταλάβεις σε μια εταιρεία κόλλησες και δεν πας, πρέπει να φύγεις επιγόντως, πριν σε παρασύρει. Άρεσε το λένε και τα βιβλία όλα αυτά του management και τα λοιπά. Ναι, προφανώς. Ναι.
αν κολλήσει σε μια θέση, αν η εταιρεία σου αρχίζει να μην πηγαίνει καλά και δεν φύγει έγκαιρα, θα σε παρασύρει στην πτώση, ας πούμε. Και είναι σε μια λογική, οπότε είχε εσύ μεταγραφική. Όπως είναι στο ποδόσφαιρο που πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη, χτυπάνε ένα συμβόλαιο από εδώ εκεί κτλ. Και είναι περιφερόμενοι μάναζερ σε αυτόν τον αστερισμό των εταιριών, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί. Υπάρχει περίπτωση να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν managerial θέσεις, δεν είναι οι πιο συχνοί, οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι. Οι οποίοι είναι σχεδόν ηλίθιοι. Κάνει εντύπωση σε κάποιον που είναι απ' έξω, αλλά αν είσαι μέσα θα έχεις δει. Ανθρώπους που είναι μάντες και είναι τελείως ηλίθιοι. Αλλά μπορούν να παίζουν με κάποιο τρόπο αυτό το παιχνίδι της επιβίωσης σε μια εταιρεία, της πολιτικής κτλ. Κτλ. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο παρακινδυνευμένη αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω. Δεν αναφέρεις κάτι σαφώς μέσα στο βιβλίο, αλλά από την εμπειρία σου. Από όσα είχες δει εσύ ή είχες καταλάβει, υπάρχουν σε αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν αυτή την πορεία και να θέλουν να γίνουν manager ή να είναι και να θέλουν να πάνε ακόμη πιο ψηλά. Πώς να σου πω τώρα. Ψυχολογικές, ας πούμε, αλλοιώσεις, μεταπτώσεις, να είναι κάποιος σε φάση να θέλει να ανελιχθεί και να είναι, ξέρω εγώ, η ψυχολογία του, ξέρω εγώ, κάπως, ή αφού έχει εδραιωθεί να αλλάζει η ψυχολογία του, έχεις δει τέτοια πράγματα. Ναι, μέσα από αυτές τις διαδικασίες οι άνθρωποι αλλάζουν πολύ. Βέβαια. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να μπεις στο παιχνίδι της ανόδου, ήδη έχει γίνει μια εσωτερική αλλίωση. Γιατί έχεις αποφασίσει να αποδεχτείς έναν παραλογισμό. Πολλά πράγματα γύρω σου είναι παράλογα. Αν το αντιμετωπίζεις κριτικά αυτό το πράγμα, έχεις όρια στο πόσο μπορείς να προχωρήσεις. Ναι. Όταν λοιπόν πεις ότι εγώ θα ανέβω, πρέπει καταρχήν να αποδεχτείς έναν παραλογισμό, να μάθεις ότι θα συμφωνήσεις σε πράγματα που δεν συμφωνείς, πρέπει να συμφωνήσεις σε πράγματα που δεν συμφωνείς ουσιαστικά. Άρα χρειάζεσαι μια μεγάλη ευελιξία. Θα υποστείς πάρα πολλά, θα υποστείς δοκιμασίες, εξεφελισμούς στον αντάλλο. Θα αρχίσεις και εσύ να τα περνάς προς από κάτω σου. Ποτέ δεν μπορεί να κρατήσεις όλη την πίεση μόνο σου. Θα την περάσεις στους άλλους. Πρέπει να μάθεις να ελίσσεσαι, να μοιραστείς μια επιτυχία και εσύ ενώ δεν συμμετείχες, να διώξεις από πάνω σου μια αποτυχία πάνω σε άλλους, ακόμη και αν ευθύνεσαι. Αν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν θα ανέβεις. Άρα μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, μέσα από το παιχνίδι της επιβίωσης και της ανόδου, αναγκαστικά αλλοιώνεσαι. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που δεν το έκαναν. Μπορεί και να υπάρχουν κάποιοι που δεν το έκαναν, το έκαναν σε μικρό βαθμό. Αλλά είναι σίγουρα οι εξαιρέσεις. Στο μεγάλο κομμάτι χρειάζεται μια τεράστια ηθική ευελιξία. Πολλές φορές και κανονικός αμοραλισμός. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι πώς συμπεριφέρεσαι μέσα στην εταιρεία. Αυτό σε διαποτίζει και στην προσωπική σου ζωή. Στο πώς φαίνεσαι προς τα έξω, πώς φαίνεσαι στους φίλους σου, αλλάζουν τα καταναλωτικά σου πρότυπα. Για να σε πάρουν σοβαρά οι άλλοι στην εταιρεία, πρέπει να αρχίσεις να τους μοιάζεις. Έχω δει για παράδειγμα συναδέλφους να προσπαθούν να μιμηθούν τις καταναλωτικές συμπεριφορές των πιο ψηλά managers για να τους πάρουν και άλλοι στα σοβαρά. Πρέπει να δείξεις ό,τι θέλεις για να σε τσιμπήσουν από το πλήθος οι επάνω managers, να δουν αυτούς που τους μοιάζουν ή μπορούν να τους μοιάζουν ή θέλουν να τους μοιάζουν και να τους φωνάξουν προς τα πάνω, να τους δώσουν την ευκαιρία. Παράδειγμα, σε μια εταιρεία που ήμουν έγινε κάποια φάση εντός εισαγωγικών μόδα να παίρνουν κάποιοι σκάφος και τζιπ. Τραβάς με το τζιπ, το σκάφος, το... Και αυτό άρχισε να διακτηνίζεται και στα κατώτερα κλιμάκια των φιλόδοξων. Πιο μικρό τζιπ, πιο μικρό σκάφος, αλλά με αυτό δείχνει στον άλλον, δεν ξέρω αν είναι συνειδητοποιημένο, ότι εγώ σου μοιάζω. Θέλω να σου μοιάζω. Είσαι το πρότυπό μου. Ο άλλος το βλέπει και το αξιολογεί. Θέλω να πω ότι οι μεταστροφές και οι μεταβολές που γίνονται εσωτερικά είναι πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι έχει σχέση αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα με αυτό που περιέγραφες πριν. Γράφεις κάπου μέσα στο βιβλίο, εγώ το βρήκα πολύ πετυχημένο αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ, ότι τα MBA είναι το κατηχητικό του καπιταλισμού. Δεν θα μου πεις λίγο γι' αυτό, γιατί μου άρεσε έτσι όπως το έθεσες. Ήταν πολύ καλό. Ναι. Έχει σχέση και με αυτό, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι
κάποιοι από αυτούς έχουν τέτοια, ας πούμε, τα πτυχιακά, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, για έναν άνθρωπο που θα μπει στο εργασιακό περιβάλλον, όποιο και να είναι αυτό, είναι καταρχήν ένα σοκ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ ή ο καθένας μας όταν πρώτο δουλεύεις. Σοκ το σοκ ακόμα. Δουλεύω και τόσα χρόνια. Είναι ένα σοκ. Όσο πιο οργανωμένο αυτό το περιβάλλον και πιο περίπλοκο, τόσο το σοκ είναι μεγαλύτερο. Όταν τώρα έχεις περάσει, έχει προηγηθεί αυτές τις σπουδές που λέμε MBA, Masters in Business Administration, στην πραγματικότητα έχεις δεχτεί και έχεις ενσωματώσει όλη την ιδεολογία του χώρου στον οποίο θα μπεις. Άρα μπαίνεις στρωμένος. Είναι σαν να έχεις πάει κατηχητικό και είσαι στρωμένος. Έχεις δεχτεί τις αξίες, την ορολογία, τις έννοιες, τον τρόπο σκέψης. Έτσι έχεις περάσει από την άλλη μεριά. Ενώ σαν εργαζόμενος που δεν έχεις... Έχεις κάποιες άμυνες. Ναι, αυτό βοηθάει στο να σπάσουν οι άμυνες και να μπεις μέσα στρωμένος, έτοιμος. Στην περίπτωση τη δική μου τώρα, επειδή είχα σκεφτεί ενώ όσο δούλευα στην εταιρεία που ήμουν να κάνω ένα MBA, γιατί το χρηματοδοτούσε η εταιρεία παράλληλα με τη δουλειά, αλλά τελικά αποφάσισα να μην το κάνω και να κάνω να πάω σε ένα άλλο τομέα σπουδών, που σιγά σιγά με έφερε και αλλού, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το MBA σε στρώνει για αυτό το περιβάλλον. Αναφέρεις κάποιες φορές σε διαφορές κουλτούρας μεταξύ εθνικών, ας πούμε, θα το θέσω έτσι, άρα καταγωγών στελεχών. Αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές για την πορεία μιας πολυεθνικής, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε στη συνεννόηση μεταξύ των κομματιών μιας πολυεθνικής? Ναι. Καταρχήν είναι εμπόδιο. Ναι. Όλες αυτές οι διαφορές της εννόησης είναι εμπόδιο. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι αξεπέραστα. Ναι. Είναι πιθανός σε κάποιες συνεννοήσεις να μην προχωράει με τίποτα και χρειάζεται μια ολόκληρη μεθόδευση για να μπορέσεις, για παράδειγμα, να συνοηθείς με έναν Ινδό συνάδελφο που πρέπει να συνοηθείς για ένα ζήτημα. Εμείς πέσαμε μερικές φορές σε τείχος αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν λύθηκε ποτέ. Ναι. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, για να γίνει και λίγο κατανοητό γιατί πράγματα μιλάμε. Χρειαζόταν σε ένα software που πουλάει να ενσωματωθεί ένα report, μια αναφορά ελληνική, ότι χρειαζόταν οι ελληνικές φορολογικές αρχές. Αυτό το πράγμα μπορούσε ένας Έλληνας προγραμματιστής να το κάνει σε λίγες ώρες. Αντίθετα, η διαδικασία της εταιρείας ήταν ότι πρέπει να γίνει μέσα από το τμήμα της Ινδίας, γιατί αυτή έφτιαχνε το software. Προσπαθούσαμε λοιπόν να εξηγήσουμε επί μήνες σε κάποιους Ινδούς τι σημαίνει αυτό το report και δεν στάθηκε ποτέ δυνατό. Και τελικά δεν έγινε ποτέ. Και χρειάστηκε να το κάνει ένας συνεργάτης μετά από χρόνια με δική του ευθύνη κτλ. Να ένα παράδειγμα, έτσι, τι σημαίνει αποτελεσματικότητα και τι σημαίνει αναποτελεσματικότητα μέσω μιας διαδικασίας που βέβαια φαντάζει αποτελεσματικότητα σε άλλο επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω τα προβλήματα της εννοήσης και της διαφορετικής κουλτούρας μπορεί να ξεπέρασαν μερικές φορές. Τις πιο πολλές όμως, και ειδικά αν είσαι σε γειτονικές περιοχές, Ευρώπη ας πούμε ή Βαλκάνια, τελικά συνεννοείσαι. Βρίσκεις τους τρόπους, βρίσκεις τους μέσους όρους για να μπορείς να συνεννοηθείς. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα για αυτό που είπες για το παράδειγμα του Ινδούς, ας πούμε. Ναι. Εσείς καταλάβατε γιατί τελικά δεν επετέχθη να γίνει αυτή η αναφορά από την πλευρά τους? Δηλαδή, ήταν κάτι στην κουλτούρα τους που είχαν μάθει να δουλεύουν με κάποιο τρόπο που δεν είναι? Ναι. Να έγινε αυτό, ας πούμε, εφικτό τελικά. Ναι, ήταν αδύνατη συνεννόηση. Δεν μπορούσε ο άλλος να φανταστεί ότι αυτό που του λες είναι έτσι όπως το λες. Έτσι. Ναι. Ενώ ήταν αυτή η δουλειά τους όμως, δηλαδή αυτό έπρεπε να κάνουν. Ναι, ήταν προγραμματιστές. Προγραμματιστές έπρεπε να φτιάξουν αυτό το πράγμα. Και στάθηκε αδύνατο να το φτιάξουμε. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Ναι. Okay. Έληξε εκεί. Έληξε εκεί η συνεργασία. Γράφει στο βιβλίο ότι το αρενοπό εντός εισαγωγικών στυλ θεωρείται προσόν στις πολυεθνικές, ειδικά για όποιον θέλει να ανέβει στην ιεραρχία. Και θέλω να μου πεις το εξής. Ποια στοιχεία δηλαδή έχει αυτό το αρενοπό στυλ? Τι είναι αυτό το αρενοπό στυλ? Κοίτα, είναι θα λέγα 2-3 πράγματα. Για να μπορέσεις να ανέβεις, πρέπει να μπορείς να διατάξεις. Πρέπει να δώσεις εντολή.
Έτσι, αν δεν μπορείς να δώσεις εντολή και οι άλλοι να ακούσουν, είσαι χαμένος. Άρα, αυτό ταιριάζει κάπως με το αντρικό στυλ. Δίνει εντολή, όλος υπακούει. Ένα άλλο είναι το προφίλ του νικητή. Ότι εγώ που πηγαίνω, κάνω, νικάω. Αν πουλήσεις αυτό το προφίλ, αυτό το μέσα στην εταιρεία σου, υποτίθεται ότι θα νικήσεις και έξω από την εταιρεία, άρα τους ανταγωνιστές. Νικάω, δίνω εντολές, είμαι φιλόδοξος. Θέλω να ανέβω, είμαι φιλόδοξος. Όλα αυτά τα στοιχεία που σου λέω πηγαίνουν σε ένα ρενοπό στυλ. Και μάλιστα το διάφορα ειδικά βιβλία που διαβάζεις για τις συναντεύξεις σε συμβουλεύουν να το τονίσεις. Ότι όταν ήμουν μικρός έπαιζα πόλεμο. Άκουγες πάντα τη μάνα σου, δεν άκουγα πάντα τη μάνα μου. Αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται θετικά σε κάποιες συναντεύξεις και σε συμβουλεύουν τα βιβλία να απαντήσεις έτσι. Το άλλο είναι με τα όπλα, δεν ξέρω κάπου το λέω. Πολλοί συναδελφοί, ειδικά οι Αμερικάνοι, το είχαν πολύ με τα όπλα. Με τα όπλα και τα λοιπά και παίζουν πόλεμο και αυτά. Και επίσης στα σπορ που κάνει κάποιος μάνατζερ, μπορεί να είναι το box, όχι στο ring βέβαια, ναι. Στην προπόνηση και αεροποντή με ένα σάκο. Πρέπει να είναι κάτι όμως αρενοπό έτσι. Κάτι αρενοπό, έτσι που να βγάζει να δει επιθετικότητα, δύναμη και επιβολή. Είναι και το στυλ της εταιρείας αυτό, είναι η εταιρεία είναι ένα κάτι που επιβάλλεται, έτσι. Πρέπει και εσύ να είσαι γι' αυτό. Αν και το έθιξες πριν κάποια στιγμή, νομίζω ότι απάντησες, ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση, αν πιστεύεις ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιο κατώτερο στέλεχος, κατώτερος δηλαδή ένας υπάλληλος ας πούμε, να ενσωματώσει πλήρως την κουλτούρα της εταιρείας και όλο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα. Ναι. Ή μπορεί να ανταπεξέλθει και χωρίς να γίνει αυτό πλήρως. Αν είσαι χαμηλά, μπορείς να ανταπεξέλθεις και με κάποιες άμυνες. Να κάνεις τη δουλειά σου, να μην ενοχλείς πολύ, να μην σε ενοχλούν και να κρατήσεις εκεί. Το δύσκολο είναι αν θέλεις να ανέβεις. Αν θέλεις να ανέβεις, είναι το. Αλλιώς μπορείς να κρατήσεις μια ισορροπία. Να κρατήσεις το εδαφό σου, την αξιοπρέπειά σου όσο μπορείς. Ναι, μπορείς. Αναφέρεις στο βιβλίο σε μια ειδική κατηγορία εργαζομένων που τους ονομάζεις πολίτες του κόσμου. Ναι. Θες να μου πεις λίγο τι είναι αυτοί οι πολίτες του κόσμου, τα χαρακτηριστικά τους. Ναι, ναι. Γιατί και αυτό είναι επιτυχημένος ο όρος πολίτες του κόσμου. Αυτή η κατηγορία, ας την πω έτσι, με είχε εντυπωσιάσει γιατί όταν πρώτο μπήκα σε αυτό το περιβάλλον, συνάντησα κάποια παιδιά που είχαν αυτό το προφίλ και επειδή όλα ήταν νέα και εντυπωσιακά, εμένα μου έκανε εντύπωση. Να πω ότι αναφέρομαι, αυτά που θυμάμαι τώρα είναι στις αρχές της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Τα πράγματα μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν αλλάξει. Όχι μπορεί, έχουν σίγουρα αλλάξει. Ήταν μια εποχή που ο κόσμος στην πληροφορική δεν έφτανε για να τη στελεχώσει. Έπαιρναν κόσμο από παντού. Έτσι λοιπόν είδα ότι υπήρχε ένα στυλ συνάδελφου, να το πω έτσι, νέων παιδιών, 30-35 το πολύ, που επιδίωκαν τη μέγιστη κινητικότητα. Να πηγαίνουν από χώρα σε χώρα και από χώρα σε χώρα βασικά. Θέλουν να ταξιδέψουν πατώντας από εταιρεία σε εταιρεία. Και αυτά τα παιδιά δεν έπαιρναν πολλά λεφτά. Δεν έκανα εξειδικευμένες δουλειές. Έκανα δουλειές σχετικά χαμηλής ειδίκευσης, με λίγα λεφτά, γιατί αυτό βοηθούσε πολύ την κινητικότητα. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι καλός και πας βαθιά σε μια εταιρεία, μπλοκάρες εκεί. Mm-hmm. Και προσπαθούσαν να πάνε στις πιο απίθανες χώρες. Θυμάμαι ότι ένας από αυτούς κατάφερε να πάρει μια δουλειά στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία. Αυτές ήταν τότε οι top προορισμοί, ήταν και οι πιο μακρινές. Και οι άλλοι του κάνανε μια γιορτή, του χαρίζανε χάρτες, λες και πήγαινε σε αποστολή. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά, είναι πραγματικά τυχοδιώκτες. Τυχοδιώκτες που δεν έχουν δέσμα με γη και πατρίδα. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση. Αυτό θέλει τσαμπουκά. Να μπορείς να ζήσεις οπουδήποτε, έτσι, χωρίς δεσίματα, χωρίς βάσεις. Θέλει. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά, παρότι ήταν πολύ θαραλέα, μου έκανε από την άλλη μεριά εντύπωση ότι είχαν τρομακτικό κομφορμισμό σε ό,τι αφορά πολιτικές αντιλήψεις, πολιτισμικό προφίλ. Τι ταινίες ακούω, τι ταινίες βλέπω, τι μουσική ακούω, τι ειδήσεις διαβάζω, όλα αυτά πήγαιναν σε ένα τόσο συντηρητικό mainstream, τόσο πολύ στο political correct, που μου έκανε εντύπωση αυτή η αντίφαση ενός ανθρώπου θαραλέου και παράτολμου από τη μία,
τρομερά συντηρητικού από την άλλη. Και δεν ήθελα να εξηγήσω τι είναι αυτό το πράγμα. Και η εξήγηση που εγώ έδωσα, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι για να μπορούν αυτοί να μιλάνε με τους ομοίους τους, γιατί είναι, ζουν εκτός κοινωνίας, το να πετάς συνέχεια, να ταξιδεύεις συνέχεια, να αλλάζεις πατρίδα συνέχεια, δεν έχεις ρίζες. Αλλά για να μπορείς να μιλήσεις με τους ομοίους σου, χρειάζεσαι έναν ελάχιστο κοινό κώδικα, όπως το λες, που αυτός είναι ο πιο συντηρητικός και mainstream κώδικας που υπάρχει μέσα στις εταιρείες. Γι' αυτό αυτά τα παιδιά είναι και οι πιο αυθεντικοί, με μία έννοια, εκφράστες της εταιρικής ιδεολογίας και πολιτισμικού προφίλ. Αυτό μου έκανε εντύπωση σε αυτούς τους πολίτες του κόσμου. Ταξιδεύουμε πολύ, αλλάζουμε κτλ. Αλλά από την άλλη είμαστε τελείως συντηρητικοί σε όλα τα άλλα. Και βέβαια υπάρχουν εργαζόμενοι πέρα από αυτά τα παιδιά, και σήμερα βέβαια, που πετάνε πάρα πολύ. Αυτό που λες, αεροπλανία. Αεροπλανάδα. Όπως έδειξε μια ταινία που δείχνει με τον George Clooney που λέγεται On Air, που είναι κάποιος που ταξιδεύει συνεχώς από πόλεις εμπόλια κτλ. Και γυρίζει σπίτι του μια φορά το μήνα για να πίνει τα αργόλια για να ξαναφύγει. Αυτό που στην ταινία μπορεί να είναι λίγο προβολικό, σχεδόν έτσι είναι πραγματικότητα. Είχαμε συναδέλφους σε κάποιες θέσεις που είναι αυτές που λέμε regional ή global, παγκόσμιες, που είναι συνεχώς στο τρέξιμο. Αυτό είναι μια ζωή πολύ περίεργη. Είσαι από ξενοδοχείο σε γραφείο, από γραφείο σε ξενοδοχείο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο. Είναι τρελό. Αυτό το έκανες και εσύ, είχε τύχει να το κάνεις σε διάστημα. Το έκανα κατά διαστήματα, όχι σε αυτό το βαθμό που το κάνουν, αλλά ναι, είχε τύχει να είσαι εβδομάδες που να πηγαίνεις πέρα δόθη. Και αφού το έζησες αυτό για κάποια διαστήματα τέλος πάντων, πώς πιστεύεις ότι μπορεί να τα απεξέλθει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα? Και βιολογικά είναι, δηλαδή, σωματικά, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Ναι, είναι κουραστικό. Τι τρέφει, ας πούμε, κάποιον? Καταρχήν, μερικοί αντέχουν πιο πολύ από κάποιους άλλους. Εγώ νομίζω πως δεν άντεχα τόσο πολύ το air condition. Αν θέλεις, θα το λέγα air condition. Δεν έπαιρνες αέρα. Είτε ήσουν στο γραφείο, είτε στο ξενοδοχείο, είτε στο αυτοκίνητο, ήσουν με air condition συνέχεια. Δεν είχες φυσικό αέρα, ας πούμε. Ναι. Στο αεροπλάνο, όλα ήταν τεχνητός ο αέρας. Μου έκανε, με πιάνε τρέλα. Σε μερικοί δεν το αντέχουν αυτό. Η ερώτησή σου είναι πώς γίνεται να το αντέξει. Δηλαδή, τι είδους ανθρώπου είναι αυτός που μπορεί να το αντέξει? Εγώ θα έλεγα ότι από τη μία θέλει, παίρνει μία θέση που πιστεύει ότι θα τον ανεβάσει. Είναι όμως μία θέση που έχει λεφτά αυτή. Ναι, θα μπορούσε να έχει λεφτά. Ναι, μπορεί να έχει λεφτά. Και αν θέλεις, σου ανοίγει τις πόρτες έξω από την εθνική σου θηγατρική. Στην εθνική σου θηγατρική κάνεις κάποιες μεταγραφές και μέσα εσωτερικές. Όταν βγεις, ας πούμε. Ναι, μπορείς να πας στην άλλο μέσα στη χώρα σου. Ναι. Όταν όμως βγεις και πας σε αυτό, σου ανοίγει μια πίστα μεταγραφών που είναι, ξέρω εγώ, η Ευρώπη. Ή και ακόμη μεγαλύτερη περιοχή. Άρα μπορεί να σου ανοίξει μια τέτοια προοπτική. Και ύστερα από την άλλη μεριά, κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται μια πραγμάτωση μέσα από αυτό. Ότι μιλάω, συνεννοούμε με τον Ιταλό, με τον Κινέζο, με τον Τάδε, είμαι σημαντικός, είμαι κόμβος που πάει από εδώ, από εκεί. Ναι, που να παίζουν και τέτοια. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό που παίζουν, γιατί έχω συναντήσει τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν ναι. Αυτό που κάνουν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι ο κόσμος, ας πούμε, κρέμεται από τις αποφάσεις τους. Κατά χέρια του. Ναι, τώρα σου λέω δεν είναι. Ναι, καλά, αυτό είναι αστείο. Το ξέρω ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η οδυνηρή διαπίστωση ότι δίνει έτσι όταν τρως σουτ. Όταν ξαφνικά τρως ένα σουτ, καλά και το ουδής αναντικατάστατος είναι κανόνας. Είναι ο κανόνας. Όσο ικανός και να είσαι, όποιος και να είσαι, δεν έχει καμία σημασία. Γι' αυτό υπάρχει η γραφειοκρατία για να μπορεί οποιοδήποτε να αλλάζει και να μπει στο ρόλο. Εκεί είναι τρομακτικό το σοκ που παθαίνεις. Ποια είναι στις εταιρείες τα κίνητρα παρακίνησης των εργαζομένων και πόσο θεωρείς ότι όντως παρακινούν τους εργαζομένους? Ναι. Και θα μου πεις και πάνω σε αυτό, σε σχέση με αυτό, μάλλον λίγα λόγια και για αυτές που λένε τις μη μισθοδοϊκές παροχές, που είναι πιο έτσι προπαγανδιστικές, γιατί ο μισθός είναι ο μισθός. Μισθός είναι μισθός, πάντα έχει σημασία. Ναι, δηλαδή θα είναι μικρός, θα είναι μεσαίος, θα είναι μεγάλος, αλλά είναι αυτός. Ναι. Ναι.
Το άλλο έχει τη λογική ότι οποιαδήποτε δεδομένη παροχή, όπως είναι ο εγγυημένος μισθός, δεν είναι κίνητρο για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, από το να σου δώσει η εταιρεία ένα μεγαλύτερο μισθό, προσπαθεί να σε κινητοποιήσει με άλλους τρόπους. Και ποιοι είναι αυτοί? Για παράδειγμα, να σου δώσει κάποια βραβεία και να τονώσει, ξέρω εγώ, τη φιλοδοξία σου ή τον εγωισμό σου ή οτιδήποτε μέσα στο, ή το κοινωνικό σου προφίλ μέσα στην εταιρεία, λέγοντας, α, ξέρω εγώ, αυτός είναι πάρα πολύ υπάλληλος του μήνα, υπάλληλος του χρόνου κτλ. Ένας τρόπος λοιπόν είναι τα βραβεία και τα λοιπά. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι οι καλοί υπάλληλοι, ας πούμε, οι καλοί υπάλληλοι μιας χρονιάς, έτσι, όχι καλοί γενικώς, γιατί αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα. Πάνε κάποιο ταξίδι σαν δώρο σε κάποια άλλη χώρα με κάποιους άλλους συναδέλφους και εκεί με τη χλίδα, με το... υποτίθεται ότι αυτοί δένονται μεταξύ τους, υποτίθεται, αλλά δεν είναι αυτό, πας εκεί, περνάς καλά, αν περάσεις, και τα λοιπά. Τώρα, ο ουσιαστικός τρόπος, και αυτό τώρα το σοβαρεύω τώρα, να πάρουν από σένα το κάτι παραπάνω, είναι να καταφέρει η εταιρεία να ταυτίσει τον εαυτό σου με την εταιρεία. Αν ταυτίσει τον εαυτό σου με την εταιρεία και αισθάνεσαι ότι η επιτυχία και η αποτυχία της εταιρείας είναι προσωπική σου, επιτυχία ή αποτυχία, εκεί πια τα δίνεις όλα. Αυτή η ταύτιση εργαζόμενου και εταιρείας δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Αλλά αυτός είναι ο πραγματικά σοβαρός τρόπος για να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, να ταυτιστείς τόσο πολύ με την εταιρεία? Δηλαδή, εγώ σου πω την αλήθεια, το έχω συναντήσει σε ανθρώπους που είναι υπάλληλοι. Ναι, υπάλληλοι. Είναι ταυτισμένοι όμως. Ταυτισμένοι, ναι. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εμείς. Κοίταξε, δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί αρχίζεις το κύρος και τη δύναμη της εταιρείας που δουλεύεις να το ενσωματώνεις και να το ακτινοπολείς προς τα έξω. Όταν λες ότι εγώ δουλεύω για την τάδε εταιρεία, γίνεσαι και εσύ ξαφνικά στα μάτια των φίλων σου ή των γνωστών σου κάτι που είναι πάνω από αυτούς, όπως η εταιρεία σου είναι κάτι πάνω από τις δικές σου εταιρείες ή τις δικές σου δουλειές. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί εσύ να ταυτίζεσαι με την εταιρεία και να το περνάς προς τα έξω. Ή να παθαίνεις, περνάς και λίγο χαζός, να παθαίνεις να τρως την πλήση κεφάλι ότι τα προϊόντα σου είναι τα καλύτερα που υπάρχουν. Έτσι, να το πιστεύεις αυτό και να προσπαθείς να σκίζεσαι ότι έτσι είναι, ας πούμε. Είναι σαν τις ομάδες ένα πράγμα. Είναι σαν τις ομάδες. Γίνεσαι οπαδός και γίνεσαι προς τα έξω. Τώρα, σίγουρα περνάς από μια τέτοια φάση λίγος πολύ, αλλά κάποιοι μπαίνουν και ξαναβγαίνουν. Έτσι, κάπως το τρως αυτό, το βλέπεις. Τώρα, αν μείνεις εκεί, είναι και λίγο θέμα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σίγουρα. Νομίζω ότι έχει σχέση τώρα με αυτά που λες, αυτό που θα σε ρωτήσω. Θέλω να μου πεις, επειδή αναφέρεσαι μέσα στο βιβλίο για τις λεγόμενες εσωτερικές εκπαιδεύσεις των εταιριών και αυτά τα λεγόμενα, τέλος πάντων, τα soft skills. Θέλω να πεις, ποια θεωρούνται soft skills καταρχάς. Ναι. Και αν παίζει ρόλο σε αυτές τις εκπαιδεύσεις εσωτερικές το πολιτισμικό υπόβαθρο αυτό που συμμετέχουν. Τώρα δεν ξέρω αν στα έθεσα πολλά μαζί. Ναι, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα με έναν τρόπο. Καταρχήν, τι λέμε hard skills, τι λέμε soft skills στις εκπαιδεύσεις. Τα hard skills είναι αυτές οι δεξιότητες που έχουν σχέση με τη δουλειά σου. Για παράδειγμα, αν δουλεύεις, λέω ένα παράδειγμα, σαν προγραμματιστής, να μάθεις καλύτερα κάποια εργαλεία προγραμματισμού. Αυτά είναι hard skills. Όμως υπάρχουν κάποιες δεξιότητες, τις πούμε έτσι, που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εταιρεία, με τη συγκεκριμένη δουλειά. Όπως το να έχεις καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Τι μου φαίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Επικοινωνιακές. Το να μπορείς σε μια δύσκολη κατάσταση να λύσεις ένα πρόβλημα. Ή να μια οξυμένη σχέση ή αντιπαράθεση να την εξομαλύνεις. Να κάνεις μια καλή διαχείριση του χρόνου. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι δεξιότητες που τις χρειάζεσαι γενικώς στη ζωή σου. Ή στην επαγγελματική σου ζωή. Λοιπόν, αυτές οι εκπαιδεύσεις που αφορούν soft skills
είναι, θα λέγαμε, μια πολυτέλεια. Μόνο οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να τις προσφέρουν στους εργαζόμενους. Τώρα για ποιο λόγο? Γιατί γίνεται φανερό ότι όλο αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτά δεν δουλεύουν. Δεν κερδίζεις πραγματικά κάτι από αυτό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Για ποιο λόγο όμως το κάνουν οι εταιρείες? Αυτό με απασχόλησε κατά διαστήματα πολύ. Στην αρχή πίστευα ότι είναι κάτι σαν μια παροχή που κάνει η εταιρεία στον εργαζόμενο της και του λέει πάρα αυτό το δωράκι. Σου κάνω ένα μάθημα του πώς θα μάθεις να κάνεις ωραίες παρουσιάσεις. Ωραία. Ή πάρε ένα μαθηματάκι που μιλάει για το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και πώς θα καταλάβεις να μιλήσεις σε κάποιον για να αντιληφθεί. Δεν πιάνει αυτό στην πραγματικότητα, δεν ελάχιστα κερδίζει από αυτά. Άρα για ποιο λόγο το κάνει η εταιρεία? Μετά έφυγα από αυτήν την αντίληψη, τουλάχιστον εγώ, και σκέφτομαι ότι όλες αυτές οι soft skills εκπαιδεύσεις είναι πρώτον ένα πέρασμα εταιρικής ιδεολογίας και εταιρικού πολιτισμού, που είναι κάτι πολύ βαθύτερο, και δεύτερον, προσπαθεί να σου οργανώσει και να σου εκλογικεύσει με κάποιους εκπαιδευτές που μερικές φορές μπορεί να είναι και πανεπιστημιακοί ή να έχουν μια σχέση με τον πανεπιστημιακό, να σου εκλογικεύσει το παράλογο της δουλειάς σου. Επειδή το παράλογο που το βλέπεις και σε τρελαίνει, έτσι, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Πας αυτές τις εκπαιδεύσεις και λίγο σου βάζουν σε τάξη και σου εξοραίζουν το παράλογο με κάποια θεωρία. Ότι έτσι είναι αυτό. Ξέρεις. Πιστεύω ότι παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Πιο πολύ από το να σου κάνουν ένα δωράκι. Σίγουρα όμως δεν είναι αποτελεσματικές, κατά τη γνώμη μου. Και όχι τη δική μου και των περισσότερων. Ωραία. Επίσης, αναφέρεις κάποια στιγμή, και αν θυμάμαι καλά, δεν το εξηγήσετε ακριβώς είναι αυτό, ένα παιχνίδι που λέγεται το δίλημα του φυλακισμένου. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό? Όντως, δεν το ξέρεις, όντως? Όχι, δεν το ξέρω. Σοβαρά? Ναι, δεν το ξέρω. Είναι πολύ γνωστό. Ναι, δεν το ξέρω. Είναι γνωστό από διάφορες πηγές. Όσοι έχουν πάει σε εταιρείες και έχουν κάνει training για managers, το έχουν κάνει οπωσδήποτε, αλλά και άλλοι που δεν πάνε για managers. Και επίσης είναι διάσημο και από τη θεωρία παιχνίδιων κτλ. Είναι ένα παιχνίδι που ο τρόπος που το χρησιμοποιούν οι εταιρείες είναι αρκετά επιφανειακός, δεν πάνε σε βάθος στην ανάλυση του, όπως θα το δεις από ένα θεωρητικό της θεωρίας παιχνίδιων, και θα πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Που έχει να κάνει με τη συνεργασία. Με τη συνεργασία ή τον εγωισμό. Μπορείς να συμπεριφερθείς εγωιστικά ή συνεργατικά. Και παίζοντάς το σε μερικούς γύρους, υποτίθεται συνειδητοποιείς τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας έναντι της κόντρας. Τώρα, για την ιστορία, υποτίθεται ότι, και από εκεί είναι το όνομα, ότι αυτή η μελέτη έγινε μέσα από άτομα του ποινικού κώδικα, μαφιόζους ας πούμε, οι οποίοι φυλακίζονταν και τους γινόταν μία πρόταση από τους ανακριτές ή τους αστυνομικούς να συνεργαστούν με τις αρχές και να καρφώσουν τον συνάδελφο, τον συνεργάτη. Εδώ οι επιλογές είναι να συνεργαστείς με, το πω αλλιώς, να συνεργαστείς με τον συνάδελφο ή να τον καρφώσεις. Αυτό που δείχνει να συμφέρει σε πρώτη φάση είναι να τον καρφώσεις. Δεν παίρνω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί το παιχνίδι σου εξηγεί κάποιες ποινές. Πόσα χρόνια φυλακή θα φας αν σε καρφώσει και εσύ όχι, ή αν καρφώσετε και οι δύο, ή αν και οι δύο συνεργαστείτε. Γίνεται πια, δεν είναι για μια τέτοια φάση, είναι να το παίξουμε με νούμερα. Αυτό λοιπόν που φάνηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι τελικά, και εφόσον αυτά τα άτομα της μαφίας συχνά βρισκόντουσαν σε τέτοια κατάσταση, να πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αρχές έναντι συναδέλφων, άρχισαν να αναπτύσσουν μια συνεργατική συμπεριφορά που φαινόταν να βγαίνει προς το παρόν εις βάρος τους για λίγο, αλλά τελικά και συνολικά ήταν υπέρ τους. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική ιδέα. Τώρα αυτό το παιχνίδι το παίζουμε με νούμερα, με πόντους, με κέρδη, χωριζόμαστε σε ομάδες και αφού το παίζουμε μετά λέμε είναι καλύτερα να συνεργάζεσαι με τους άλλους παρά να έρχεσαι σε κόντρα. Άρα αυτό είναι για να μπορέσεις μέσα στη δική σου εταιρεία να δείξεις ότι σε συμφέρει. Ναι, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, αλλά αυτή είναι η θεωρία. Πάντως είναι ωραίο παιχνίδι, αν το παίξεις έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια να δεις και την ανάλυση του πώς είναι από τη θεωρία των παιχνίων. Πώς είναι, πώς δουλεύει το απαραίτητο efficiency, το nice equilibrium, να πάρεις όλη τη θεωρία.
και ποιο είναι το ιδανικό παιχνίδι, πώς κάνεις τη μεγιστοποίηση των πόντων σου ανάλογα με τον άλλον. Έχει μια θεωρία. Τώρα θα είναι το τεχνικό κομμάτι. Αλλά σε εταιρείες ποτέ δεν πάνε σε αυτό. Έχουν το άλλο το επιφανειακό σου. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για αυτά που έχεις δει ως αυτό που λέγεται τεχνικές εκπαίδευσης, ας πούμε. Τεχνικές εκπαιδεύσεις. Και αν πιστεύεις ότι χρειάζονται για αυτές τις εκπαιδεύσεις συγκεκριμένοι ανθρωπότυποι, ας πούμε, για να ανταπεξέλθουν σε αυτές, για να μπουν, ξέρω εγώ, σε αυτές και να... Και αν αυτοί σχετίζονται και με τις ανάγκες που έχει, ξέρω εγώ, η αγορά γενικά. Ναι. Τώρα εδώ αναγκαστικά μιλήσω προσωπικά. Ναι, βέβαια. Ναι. Επειδή ο τομέας στον οποίο εγώ ήμουν ήταν αυτό που λέμε στην αιχμή της τεχνολογίας, που σημαίνει άλλαζε συνέχεια, έπρεπε συνεχώς να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Μάθαινες πράγματα, τα οποία σε μερικούς μήνες, σε ένα χρόνο, έπρεπε να τα ξεχάσεις και να μάθεις κάτι άλλο. Γιατί είχε αλλάξει η τάση, είχε βρεθεί κάτι καινούργιο κτλ. Όλες αυτές οι τεχνικές εκπαιδεύσεις, από ένα σημείο και μετά, ήταν μια τεράστια φθορά. Έπρεπε να είσαι μια εύπλαστη μηχανή που με τεράστια ευκολία ξεχνάει και μαθαίνει και ξαναξεχνάει και ξαναμαθαίνει και όλο αλλάζει και αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας αγοράς και μιας εταιρείας που μια χτυπάει από εδώ, μια χτυπάει από εκεί. Δεν υπάρχει μέσα από αυτή τη διαδικασία καμία πρόοδος δική σου να πεις ότι συσσωρεύω κάποιες γνώσεις που μου οδηγούν κάπου, υπάρχει μια ορίμανση, ανεβαίνω επίπεδο. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε συνεχώς να ξεχνάς και να μαθαίνεις τεχνικά πράγματα, το οποίο για μένα ήταν σκότωμα. Δηλαδή αισθανόμουν ότι χαλάω δυναμικό του μυαλού μου για κάποια εταιρεία να βγάζει λεφτά και δεν μπορώ να το κάνω όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και γενικά, όλο αυτό το πάντα μαθαίνω, διαβίου, μάθηση κτλ. Είναι μια τεράστια παγίδα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κατανοητό δεν είναι ότι όσο ζω μαθαίνω, αυτό όσο ζω μαθαίνω είναι ωραίο. Ναι, ωραίο. Είναι μια χαρά. Είναι ότι πρέπει να γίνεσαι ένα ευέλικτο πλάσμα σε οτιδήποτε θέλει κάθε στιγμή η αγορά, ας πούμε. Και να μαθαίνεις και το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο και χάνεις προσανατολισμό. Είναι φθορά. Για να μπορείς να χρησιμοποιηθείς. Για να μπορείς να χρησιμοποιηθείς, να κάνεις κάθε φορά τον εαυτό σου χρήσιμο σε μια εταιρεία και να μαθαίνεις διαφορετικά πράγματα. Είναι τεράστια φθορά. Και να το πάρουμε και όχι μόνο μιας εταιρείας και μιας αγοράς που προσπαθεί να δημιουργεί καινούργιους τομείς. Mm-hmm. Που τίποτα δεν είναι αρκετό. Που τίποτα δεν... έτσι. Ναι. Δεν φτάνει ποτέ. Ναι, τίποτα δεν φτάνει ποτέ, ναι. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα χρειαστεί αύριο για να το κάνουμε από τώρα. Ναι. Είναι παραλογισμός και φθορά. Θέλω να μου υπενθυμίσεις λίγο, να αναφέρεις σε κάποιο σημείο, σε ένα κεφάλαιο, ότι κάποια στιγμή είχε φτιαχτεί ένα πράγμα σαν συνδικάτο, σαν... Ναι, όχι συνδικάτο. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό. Ναι, δεν υπάρχει συνδικαλισμός με τη γνωστή έννοια στις εταιρείες αυτές. Αυτό όμως που υπάρχει και έγινε με την κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν κάποια κριτήρια μεγέθους και παρουσία σε πολλές χώρες μπορούν να έχουν ένα συμβούλιο εργαζομένων που να ενημερώνεται και να δίνει τη γνώμη του στην εταιρεία για κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές. Άρα δεν είναι συνδικάτο, δεν διαπραγματεύεται. Απλώς κάνει μια διαβούλευση. Διαβούλευση σημαίνει μου λένε κάποια πράγματα, λέω τη γνώμη μου, αν θέλουν την λαμβάνουν υπόψη. Πότε δεν θέλουν και λίγοι εκεί. Είναι όργανο που δεν μπορεί να πιέσει. Ωστόσο ήταν για μένα μια τεράστια εμπειρία. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί συμμετείχε σε κάτι. Συμμετείχα σε ένα τέτοιο όταν έγινε. Με τι σκέψη συμμετείχε. Τι θέλεις να συμμετάσχεις σε αυτό. Καταρχήν. Καταρχήν δεν ήξερα και κατάλαβα πάρα πολύ αργότερα περί τίνο σε πρόκειτο. Το τι είχε να κάνει με ζητήματα εργασίας και εργαζομένων είχε οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Άρα
από την Ελλάδα, αφού γίνονται κάποιες εσωτερικές εκλογές, θα το πούμε έτσι, βγαίνει ένα άτομο, βρέθηκα εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ένας από κάθε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύονται εκεί. Ποια είναι η λογική τώρα? Επειδή με το management της Ελλάδας ή της Ιταλίας ή της Αγγλίας, αντίστοιχα ο Ιταλός ή ο Άγγλος, δεν έχει νόημα να συζητήσει τις σημαντικές αποφάσεις, γιατί τους επιβάλλονται από ψηλά. Αυτοί απλώς εκτελούν. Δεν έχει καμία έννοια να μιλάς με αυτούς. Πρέπει να μιλήσεις σε ένα επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλήσεις σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό ή και παγκόσμια γινόταν. Παγκόσμιο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν φτιάχνονται ένα συμβούλιο εργαζομένων και όταν η εταιρεία πρόκειται να κάνει κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως μαζικές απολύσεις ή μεταφορές θέσεων σε άλλες χώρες κτλ. Κτλ. Υποχρεούται από τον νόμο πια να μαζέψει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να τους ενημερώσει για αυτό που έχει να κάνει, αυτοί να πούν «Α, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε» και να, η εταιρεία να υποτίθεται ότι το έλαβε υπόψη του. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτό μοιάζει λίγο με συνδικαλισμό, η εταιρεία τουλάχιστον χρειάζεται να ενημερώσει για αυτό που έχει να κάνει και επειδή οι εταιρείες αυτές είναι αμερικάνικες και είναι πολύ τρελαμένες με αυτά τα ζητήματα, στη δική μας εταιρεία γίνονταν ένας πανικός και τα αντιμετώπισαν πάρα πολύ εχθρικά. Επομένως βρεθήκαμε σε κάποιες τριβές με το management όταν αυτό το πράγμα συστηνόταν. Σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εφόσον αυτή ήταν αμερικανική εταιρεία, ναι, έδρευε στην Ευρώπη και ήταν υποχρεωμένη. Ναι, επειδή είχε λειτουργίες και στην Ευρώπη, η Ευρώπη για τα ευρωπαϊκά υποκαταστήματα να κάνει ένα τέτοιο συμβούλιο εργαζομένων. Για αυτά και μόνο, έτσι, όχι για όλα. Για αυτά. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια συναντήσεις με το μάλλον, ήταν πάρα πολύ σκληρές, ακόμα και αυτό το ανώδυνο πράγμα που σου περιγράφω. Και μέσα από αυτό, εγώ μπορώ να πω ότι ήταν, έμαθα πολλά πράγματα, έζησα πολλά πράγματα, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είδα πώς λειτουργούν τα πράγματα σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν είχα πρόσβαση ως εργαζόμενος στην εταιρεία που ήμουνα. Και ήταν μια πηγή εμπειριών και συναισθημάτων. Και... Ωραία. Και εκεί από ό,τι θυμάμαι γράφεις ότι δημιουργήθηκε για μια ομάδα. Σωστά, είσαστε μια ομάδα ανθρώπων. Ναι. Εσείς έπρεπε να μιλήσετε, ας πούμε, με τον τύπο εκείνο που περιγράφεις. Ναι. Επειδή λοιπόν βρεθήκαμε πολύ στριμωγμένοι, υπήρχαν δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν η ομάδα να σπάσει, να διαλυθεί και να κάνει το management ό,τι ήθελε. Το άλλο ήταν να κρατήσουμε μια άμυνα. Περιέργως ήταν έτσι οι συνθήκες που αυτή η ομάδα έγινε ομάδα, έδεσε δηλαδή, και μπόρεσε να προβάλλει κάποιες αντιστάσεις. Τώρα θα πρέπει να πω πολλά για να εξηγήσω τι είδους αντιστάσεις είναι αυτές. Αυτό όμως που είναι σημαντικό για μένα, που δεν είχα καμία άλλη εμπειρία συλλογικής δουλειάς, συλλογικής... είναι πώς μπορεί τα 24-25 άτομα που είμαστε εκεί, ένας από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ελβετία, βάζει από κάποιες, να γίνουμε από άγνωστοι μια ομάδα που αλληλοϋποστηρίζεται, που συνεννοείται και που βγαίνει προς τα έξω ενωμένη. Εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα. Αυτό προέκυψε για κάποιο λόγο και μετά από αρκετές δύσκολες καταστάσεις και ήταν λυτρωτικό. Ήταν πολύ ωραίο. Μαθαίνεις να βάζεις στην άκρη τον εαυτό σου, τις δικές σου προσωπικές αντιλήψεις και να ταιριάζεις κάθε φορά με αυτό, με καλή προαίρεση βέβαια από όλους. Αυτό χρειάζεται καλή προαίρεση από όλους. Αν δεν υπάρχει, διαλύεται αμέσως. Έτσι, για να προχωρήσεις όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά με όλους μαζί. Αυτή ήταν η εμπειρία με λίγα λόγια. Είναι δύσκολο να πω περισσότερα πράγματα σε αυτή την. Άλλωστε και εγώ για την εμπειρία σου ήθελα να σε ρωτήσω σχέση με αυτό. Ναι. Επίσης θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την εμπειρία σου από αυτά τα εταιρικά ταξίδια αναψυχής που περιγράφησαν πάνω στο βιβλίο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θέλω να πω πολλά, γιατί καταρχήν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο ότι συνέβη και σε μένα τότε. δεν έχει κάποια γενικότερη... κάποιο γενικότερο φαντάζομαι ενδιαφέρον, ούτε σε εμάς συνέβη και κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει σε έναν τουρίστα που κάνει τέτοιου είδους τουρισμό. Κάποιο τουρίστα που κάνει τέτοιου είδους τουρισμό σε κάποιους τουριστικούς παραδείσους θα αντιμετωπίσει τα ίδια πράγματα. Κάποιοι μου είπαν, φίλοι, ότι ήρθαν κάποιοι, ο Κρουαζιερόπλοιο πήγε στο Κώστα Ναβαρίνο
Και βγήκαν έξω οι τουρίστες και τους περίμεναν από τη δική μας την πλευρά τσολιάδες που χορεύαν τάχα παραδοσιακούς χορούς. Τάχα έτσι είναι η Ελλάδα. Και τους δίναν εκεί ρακές και λαλάγκια και ό,τι έχει περιοχή. Δηλαδή τι, φτιάχνονταν ένα τουριστικό σκηνικό ψεύτικο που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα για να το δουν οι τουρίστες και να πούνε «Α, ήρθαμε σε αυτή τη χώρα». Και εδώ μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Ναι. Σε εμάς πηγαίναμε αλλού, το κάνανε κάποιοι άλλοι, ντυνόντουσαν με παραδοσιακές αυτές, μας χειροκροτάγανε, μας πετάγανε λουλούδια. Λες και έτσι, ένα τεχνητό περιβάλλον, ας πούμε, Bollywood, φαντάσου, που να αισθανθείς εσύ ότι «Α, τι ωραία που είναι εδώ, που ήρθε η εταιρεία μας και μας υποδέχονται σαν ήρωες». Πήγες και είμαστε ήρωες. Κάποιος έτσι το στήσιμο και επειδή μου έκανε εντύπωση, μας έτσι γι' αυτό το είπα δύο πράγματα γι' αυτό. Μόνο που χτυπήσα το Κώστα Ναβαρίνο, τα πες όλα. Αλλά έκανα βλακεία γιατί εκεί ο τόπος πάραγε και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είναι εντυμένοι με παραδοσιακές στολές, να έχουν κανένα τσιγάρο φούντα στο στόμα. Αλλά αυτό δεν είναι για τουρίστες αυτό. Ή για αυτούς. Επίσης θέλω να μου πεις, επειδή κατά τη γνώμη μου αυτό έχει ενδιαφέρον, το κλίμα και την αίσθηση που αποκόμισες εσύ και πώς ήταν τα πράγματα σε κάποιες εκπαιδεύσεις που λες για αυτές, ας πούμε, σε διάφορα μέρη τα οποία ήταν απομακρυσμένα από κεντρικά σημεία. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή, ως αίσθηση και ως γεγονός. Θα μου πεις λίγα πράγματα. Ναι. Αυτές οι εκπαιδεύσεις στις οποίες αναφέρεσαι τώρα ήταν κάποιες μεγάλες εκπαιδεύσεις στο ξεκίνημα δύο διαφορετικών εταιριών. Εκεί ήταν εβδομάδες προσαρμογής, πες το έτσι. Και έμοιαζε λίγο με στρατό. Και λεγόταν και στρατόπεδο, δηλαδή λεγόταν εκπαίδευση στρατόπεδο. Που ήταν κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις. Στη μία περίπτωση ήταν ιδιόκτητη της εταιρείας. Τεράστια περιοχή με ένα πύργο μέσα και ιστορικό μάλιστα. Που είμαστε σε ένα περιβάλλον, ο καθένας στο δωμάτιό του, το πρωί γυμναστική, μετά ντους, εκπαίδευση, το βράδυ μέσα, καψιμή, όσοι είμαστε στρατό, κέντρο ψυχαγωγικής μονάδας, έτσι ήταν και εκεί το στήσιμο, σε στρατόπεδο. Το οποίο σε βάζει σε μια λογική πειθαρχίας και γρήγορης ένταξης σε ένα τελείως καινούριο κόσμο. Και αυτό το πέρασα με διαφορετικό στυλ σε δύο διαφορετικές εταιρείες στο ξεκίνημά μου. Τη μία, στην μία περίπτωση κράτησε δύο μήνες. Πολύ σκέρος. Πολυτέλεια. Πολυτέλεια και για την εταιρεία να κάνει ένα τόσο μεγάλο έξοδο για ένα καινούριο εργαζόμενο. Αυτό στη δική μου περίοδο κόπηκε δραστικά μετά. Στην άλλη ήταν μικρότερο, αλλά εξίσου έντονο. Είναι ένας τρόπος γρήγορης και βαθιάς ένταξης σε μια εταιρεία που την καταλαβαίνεις. Υπήρχαν εκεί διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ας πούμε, θέλω να πω, παιδί μου, στο πόσο γρήγορα φαινόταν κάποιος να εντάσσεται ή να του αρέσει κιόλας όλο αυτό. Δηλαδή, να θεωρεί και καλό, ας πούμε, αυτό που γίνεται. Και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να δυσανασχετούσαν, δεν είπαμε να το δείχναν ανεμφανώς. Όχι, δεν είδα κανένα να δυσανασχετεί και ο λόγος είναι ότι είσαι πολύ καινούριος στην εταιρεία. Είσαι πολύ καινούριος. Ψαρωμένος δηλαδή. Ναι, είσαι ψαρωμένος και είσαι και σε μία ακόμα σε έναν αγώνα για το αν εσύ θα μπορέσεις να ενταχθείς. Θα καταγραφέρεις να ενταχθείς, θα μπορέσεις να... Έτσι. Άρα δεν δυσανασχετείς, ζορίζεσαι πολύ, αλλά δεν δυσανασχετείς. Προσπαθείς να καταφέρεις να περάσεις την εκπαίδευση και να βγεις από την εκπαίδευση για να μπεις κανονικά στο ρυθμό της εταιρείας και στη δουλειά. Άρα όχι, δεν ήταν κανένα δυσανασχετή. Γιατί εξάλλου πηγαίνοντας σε κάτι τέτοιο, εντάξει, είσαι αποφασισμένος ότι εδώ πρέπει να το κάνω αυτό, έτσι δεν... Θα μπορούσε όμως κάποιος να κάνει αλλιώς, δηλαδή δεν τον έστειλε η ίδια εταιρεία. Τον έστειλε η εταιρεία. Ήταν και καλό να σε στείλει η εταιρεία. Έδειχνε δηλαδή ότι επάνω σου επενδύει. Επενδύει. Ναι. Αν δεν σε στείλει, γίνεται στην αρχή, αλλά όχι αμέσως. Μετά από λίγες εβδομάδες, σε έχουν πάρει εξ αρχής γι' αυτό, αλλά αν δούνε, μπορεί να μην το στείλουν όλους. Όταν λοιπόν η εταιρεία σε στέλνει, σου ετοιμάζεται. Εσύ θα πας εκεί. Εδώ πας εκεί,
Κατάλαβα. Τα βλέπεις όλα. Ωραία. Και έχεις αναφερθεί μάλλον, αλλά για να το συνοψίσω λίγο αυτό το κομμάτι, υπάρχουν κάποια φαντασιακά στις πολυεθνικές που θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα. Δηλαδή που δεν είναι διαπραγματεύσιμο με τίποτα. Δεν θα κάνει μια πολυεθνική πίσω στο τάδε φαντασιακό, ας πούμε, προς τον έξω κόσμο ή και για εσωτερική καταλάβωση. Τους από κάτω, τα στελέχη και τους υπαλλήλους και όλους. Ναι, όμως δεν ξέρω τι φαντάζεσαι εσύ ή τι εννοείς. Πούμε, το είμαστε καλύτεροι, είμαστε δυνατοί, είμαστε καλοί. Αυτή την εικόνα την αποπνέει και μέσα και έξω. Ναι. Ότι θα είμαστε εδώ και αύριο, θα κυριαρχήσουμε στην αγορά. Αυτά είναι τα αποπνέει δύναμης και ισχύως. Το μέλλον μας ανήκει. Οραματιζόμαστε το αύριο. Τώρα κάτι που ήθελα σχετίζεται με αυτά, αλλά έχει. Παρακολουθείς πάρα πολλές παρουσιάσεις. Παρουσιάσεις μικρές, παρουσιάσεις μεγάλες, παρουσιάσεις πολύ μεγάλες. Όταν οι παρουσιάσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες, είναι δηλαδή το πολύ πολύ ψηλό management, εκεί οι παρουσιάσεις είναι περίπου γεωπολιτικές. Yeah. Ναι. Για παράδειγμα, παρότι θα μιλήσουμε για την εταιρεία μας, μία τυπική, τώρα τη θυμάμαι, γιατί την έχω γράψει και στο βιβλίο, για αυτό το θυμάμαι, μία τυπική εισαγωγή είναι ότι λέμε τι σημαντικό συνέβη και σε κάθε δεκαετία. Ότι δεκαετία 70 είχαμε την πετρελαϊκή κρίση. Ναι. Τη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, είχαμε μια χρηματιστικοποίηση. Μετά είχαμε την μεγάλη εισαγωγή του ίντερνετ. Μετά είχαμε την πτώση του ανατολικού μπλοκ και την παγκοσμιοποίηση. Τι γίνεται αυτή τη δεκαετία. Αυτή τη δεκαετία η εταιρεία μας έκανε αυτό. Προσπαθούν λοιπόν να παρουσιάσουν τις εξελίξεις της εταιρείας, τα νέα της εταιρείας, σαν νέα γεωπολιτικά, συγκρίσιμα με αλλαγές όπως η πτώση του τείχους, η πετρελαϊκή κρίση κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η εικόνα του πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο ισχυροί είμαστε, μπορεί να πάρει διαστάσεις που να σου παρουσιάζουν τα νέα της εταιρείας σαν γεωπολιτικά νέα. Είναι τυπικό ξεκίνημα μιας μεγάλης παρουσίασης που απευθύνεται σε μεγάλους μάλλοντας, σε ανώτατα στελέχη. Που τα παρακολουθούν και χαμηλότεροι, αλλά αυτοί που μιλάνε είναι τα πολύ μεγάλα. Μυαλά. Ναι, μυαλά, ναι. Τα πολύ μεγάλα γαλόνια. Okay. Ο καπιταλισμός έχει περάσει από τη φάση του εμπορεύματος που ήταν για μια ζωή, γιατί υπήρχε και αυτή η φάση, ας πούμε. Ναι, ναι. Να ξέρω αυτοκίνητα, ήταν για 40 χρόνια και στο ίδιο μάτσο. Ψυγεία Ιζόλα, ναι. Μπράβο, ψυγεία Ιζόλα, ναι. Στη φάση του εμπορεύματος προς γρήγορη αντικατάσταση. Δηλαδή πρέπει ναι. Το αυτοκίνητό σου, ας πούμε, άντε το πολύ μια δεκαετία, να τελειώνεις, να το δώσεις. Ναι, ναι. Γιατί θεωρείς ότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή? Εντάξει, είναι προφανές ότι πρέπει η εταιρεία να δουλεύει συνέχεια. Αν έφτιαχναν εταιρείες προϊόντα που κράτηγαν για μια ζωή, θα ήταν τέλειο για τους καταναλωτές, αλλά αυτές οι ίδιες θα έπρεπε μετά να κλείσουν. Ναι, αλλά πριν πώς γινόταν, ας πούμε, δηλαδή και πάλι κέρδιζαν οι εταιρείες στη φάση αυτή του καπιταλισμού που έβγαζαν προϊόντα. Δεν ήταν όριμη εκείνη η φάση. Τώρα έχει οριμάσει. Έτσι. Όταν είναι λίγες εταιρείες που πάνε να καλύψουν την ανάγκη ενός πληθυσμού σε ψυγεία και είναι τεράστια η αγορά και παρθένα και πρέπει να φτιάξεις ψυγεία που να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας σε ψυγεία, υπάρχει μια εταιρεία, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, που φτιάχνει ψυγεία που κρατάνε 40 χρόνια. Έτσι, αυτή είναι άλλη λογική. Όταν φτιάχνονται πολλές εταιρείες, αρχίζει και γίνεται ανταγωνιστικό το περιβάλλον και ο καθένας ορίζεται για να πουλήσει. Και βλέπουν ότι αν τα ψυγεία κατά 40 χρόνια η αγορά θα κλείσει, γίνεται μια συνεννόηση τερι-τάιτε-άριτα να ανταγωνιστούμε όχι στη διάρκεια της ζωής, αλλά στο πόσο αθόρυβο είναι το ψυγείο, πόσο ξέρω εγώ οικονομικό, να είναι ίνοξη, να μην είναι, να ταιριάζει, τυχισμένο ή εξωτυχισμένο. Άρα λοιπόν παίζεται ένα πράγμα. Δηλαδή καρτάνε λίγο, φτιάχνουμε καινούργια και έχουμε μια διαρκή παραγωγή προϊόντων με μικρούς κύκλους ζωής, που είναι μια τεράστια σπατάλη. Χρόνου, πόρων, εισοδημάτων κτλ. Αλλά έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα που κατά τα άλλα εμφανίζεται ορθολογικό, ας πούμε. Ναι. Όταν τώρα αυτό το κάνουν εταιρείες που απευθύνονται σε άλλες εταιρείες. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Και πουλάνε προϊόντα που οι εταιρείες που τα αγοράζουν δεν θα τα κρατήσουν για πάντα, αλλά συνεχώς αυτά θα αναβαθμίζονται, θα τελειώνουν κτλ. Αρχίζει και αναπτύσσεται μια σχέση ομοιρίας.
της μικρής εταιρείας που αγοράζει από τη μεγάλη εταιρεία που κατασκευάζει. Αγοράζεις κάτι, στην περίπτωσή μας ένα software, το οποίο πάντα θα αναβαθμίζεται, εσύ πάντα θα πληρώνεις συμβόλαια συντήρησης, πάντα θα παίρνεις τη νέα έκδοση, δεν μπορείς να βγεις από αυτό, θα καταστραφείς, θα μείνεις πίσω, θα, και έτσι στην ουσία αντί να αγοράσεις κάτι μία φορά και να το έχεις, καταντάς να πληρώνεις ένα ενίκιο εφόρου ζωής σε μία άλλη εταιρεία, η οποία εισπράττει πια μια πρόσοδο, μια διαρκή πρόσοδο από πελάτες ομήρους. Και αυτή είναι η νέα κατάσταση. Κάθε μεγάλη εταιρεία θέλει να σταματήσει να πουλάει προϊόντα, θέλει να πουλάει υπηρεσίες. Υπηρεσίες συνεχώς, το δυναικές. Αυτή είναι η... τώρα που το λες αυτό... Το στρατηγικό πλασάρισμα είναι αυτό. Αυτό κάνει η πολυεθνική, που πλέγαμε πριν. Δεν πουλάει προϊόντα. Αυτό πουλάει. Mm-hmm. Πουλάει τη σχέση ομοιρίας και εξάρτησης απέναντι στον βιοαριθμό. Mm-hmm. Αυτό είναι το στρατηγικό. Ωραία. Τώρα που το λες αυτό, από την εμπειρία σου, αυτές οι αλλαγές που γινόντουσαν, ας πούμε, στα διάφορα software που μπορεί να βοηθούσαν σε άλλες εταιρείες, οι εταιρείες που ήσουν εσύ, οι διαφορετικές εκδόσεις, ας πούμε, των ιδίων προγραμμάτων, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι είναι, είχαν τόσο σημαντικές διαφορές, ώστε να, δηλαδή, έπρεπε να παρουσιαστούν ως κάτι πολύ σημαντικό ή όντως είχαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το πριν? Καταρχήν, δεν μπορείς να ξέρεις ούτε εσύ που τις πουλάς, ούτε άλλος που τις αγοράζει, πόσο διαφορετικές είναι από τις προηγούμενες. Είναι σαν αυτό που μου λέγεις στην αρχή, δηλαδή. Ναι. Σαν την ιδέα, ας πούμε, που έχεις. Φυσικά, η ιδέα είναι ότι πρόκειται για κάτι καινοτόμο. Στην ουσία, βλέπεις ότι είναι το προηγούμενο λίγο πιο διορθωμένο με κάτι άλλο που δεν δουλεύει τόσο καλά γι' αυτό. Θα το δεις στην πορεία όμως αυτό. Αλλά να σου πω, αυτό δεν είναι μόνο στις δικές μας εταιρείες. Αν βλέπεις την. Για οτιδήποτε. Κυκλοφόρησε, ξέρω εγώ, η Ρωσία φέτος τα νέα MiG-35. Ο κατασκευαστής λέει ότι είναι ένα καινούργιο αεροσκάφος. Οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι το παλιό με κάποια πασπαλίσματα. Και μπορείς να ακούσεις επιχειρήματα ατελείωτα ότι πρόκειται για ένα επαναστατικό νέο αεροσκάφος ή ότι είναι το παλιό που το παρουσιάζουν έτσι. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο στο software. Αν λοιπόν για το αεροπλάνο, που είναι κάτι που το βλέπεις, που μετριέται το πώς πετάει, πώς ανεβαίνει, πώς βουτάει και δεν μπορείς να συμφωνήσεις, πόσο μάλλον με το software που είναι ιδέες. Είναι ιδέες, είναι όλα άειλα. Λοιπόν, η εταιρεία λέει ότι η νέα μας έκδοση είναι επαναστατική, είναι. Μπορεί στην πορεία να φανεί ότι δεν είναι. Κάποιες εκδόσεις όντως έχουν διαφορά από τις προηγούμενες. Αλλά το μυστικό εδώ είναι ότι όλες οι εκδόσεις έχουν πάρα πολλά λάθη. Επίτηδες. Το επίτηδες μέσα σε εισαγωγικά είναι επίτηδες. Τι σημαίνει επίτηδες? Όχι ότι κάνουν επίτηδες τα λάθη, αλλά επίτηδες τις βγάζουν νωρίτερα, νωρίτερα από το στάδιο του επαρκούς ελέγχου. Να παρουσιάσει ως κάτι καινούργιο και καινοτόμο. Λοιπόν, το παίρνεις γρήγορα και είναι κάτι καινοτόμο, ταυτόχρονα επειδή έχει προβλήματα. Εξαρτάς από το συμβόλαιο συντήρησης, δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις το συμβόλαιο συντήρησης, αλλά πρέπει να πληρώνεις. Η εταιρεία θα διορθώνει τα προβλήματα και ταυτόχρονα θα βάζει νέες λειτουργικότητες που θα έχουν νέα προβλήματα και θα είσαι σε μια διαρκή τέτοια πορεία εξάρτησης που έχει πάντα κάτι υποτίθεται καλύτερο, αλλά πάντα με προβλήματα. Άρα λοιπόν αναγκάζεσαι να πηγαίνεις σε επόμενες εκδόσεις γιατί ελπίζεις να είναι λυμένα τα προβλήματα του σήμερα. Η εταιρεία δηλαδή αποφεύγει να σου δίνει ένα προϊόν που δουλεύει αυτόνομα και χωρίς προβλήματα. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει. Στο δίνει λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα και ατεστάριστο σε ένα βαθμό. Φορτώνεσαι τα προβλήματα και εξαρτάσαι με ένα συμβόλαιο συντήρησης. Mm-hmm. Και έτσι αυτό πηγαίνει συνεχώς από το ένα στο άλλο. Και δεν τελειώνει ποτέ. Σε έχει μονίμως με ένα προϊόν που τάχα μονίμως αναβαθμίζεται και μονίμως λύνει προβλήματα και συνήθως και πάντα γίνεται καλύτερα και εσύ πας μαζί του με αυτό ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Το φαντασιακό της πρόοδου. Μεταφερμένο στα προϊόντα αυτά, ναι. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ δύσκολο να φύγεις από κάτι τέτοιο. Δηλαδή να λύσεις το συμβόλαιο σε μια εταιρεία και να βάλεις, ας πούμε, ένα άλλο πράγμα από μια άλλη εταιρεία. Φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Βέβαια, μερικές εταιρείες το κάνουν. Το κάνουν. Mm-hmm. Και μάλιστα μια εταιρεία το κάνει και συστηματικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για ποιο λόγο μπορεί να κάνει μια επένδυση εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εργασίας και να το εγκαταλείπει για να κάνει το ίδιο με ένα παρόμοιο προϊόν και μετά πάλι με ένα παρόμοιο προϊόν. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κουβέντα που ας μην την κάνουμε εδώ. Έτσι, okay. Είναι να πω, εν πάση περιπτώσει,
Υπάρχουν μέσα στις εταιρείες. Φεύγουμε λίγο από το θέμα μας, έτσι. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι το κάνουν δύσκολο, έχει μεγάλο κόστος, αλλά όταν η εταιρεία που αποφασίζει να κάνει αυτή την τεράστια αλλαγή, δεν είναι μια εταιρεία ενός επιχειρηματία που τον νοιάζει η τσέπη του, αλλά τη διοικούν επαγγελματίες managers οι οποίοι θέλουν διαρκώς να ανοίγουν νέα projects και να κάνουν νέες προμήθειες. Μπορεί μια εταιρεία να κάνει αυτό το πράγμα, να αγοράζει διαρκώς καινούργια πράγματα που να τα απαξιώνει και να παίρνει άλλα και να κάνει νέα projects και μέσα από αυτά managers χτίζουν καριέρες, κάνουν προμήθειες, κάνουν αγορές, αποκτούν προσβάσεις στην ευρύτερη αγορά. Είναι λοιπόν τα κόστη που έχει μια εταιρεία όταν διοικείται από managers οι οποίοι είναι επαγγελματίες και κοιτάζουν το δικό τους συμφέρον περισσότερο και την καριέρα τους μέσα στην εταιρεία. Και όταν μια εταιρεία, το τμήμα πληροφορικής της για παράδειγμα, καταφέρει να παίρνει τεράστιους πόρους για να αναβαθμίζει συνεχώς την πληροφορική, γίνεται αυτό το τμήμα και αυτοί οι managers σημαντικότεροι από τους managers του άλλου τμήματος που ασχολούνται με κάτι άλλο κτλ. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει με άλλα θέματα, σε βάρος πληροφορικής κτλ. Θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το παράλογο και τα τεράστια έξοδα χρημάτων και χρόνου και εργασίας κόσμου το βλέπεις σε εταιρείες να πετάνε κάτι για να πάρουν κάτι παρόμοιο. Με τεράστιο κόστος. Μπορεί και να το κάνουν. Αναφέρθηκε σε αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα. Δεν το ανέλησε βέβαια. Γιατί δεν ήταν και η ερώτηση αυτή. Είχα πάντα απορία πώς έχει καταφέρει, γιατί όντως είναι έτσι, ο καπιταλισμός από μόνος του, δεν το έχει δημιουργήσει από μόνος του αυτό, να εμφανίζεται ως το πλέον ορθολογικό οικονομικό σύστημα. Για να μην πάρω βέβαια και το πολιτικό που υποστηρίζεται ή υποστηρίζει ο καπιταλισμός, γιατί είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά όλο αυτό το πλαίσιο και το οικονομικό και το γεωργικό, πώς έχει καταφέρει να εμφανίσει το πλέον ορθολογικό σύστημα από όλες τις εποχές που έχει περάσει ο άνθρωπος και από αυτές που θα έρθουν. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν το... Ναι, τώρα γι' αυτό έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Καστοριάδης. Το λέει «Η ορθολογικότητα του καπιταλισμού». Ναι. Ναι. Και εκεί λέει ότι άλλα συστήματα αντλούσαν νομιμοποίηση είτε από τη θρησκεία είτε από το μύθο, αλλά η νομιμοποίηση του ήταν σχετική. Ο καπιταλισμός είναι για τον εαυτό του. Ναι, είναι για τον εαυτό του. Έχουμε ένα μύθο, ένας προγόνου που καταγόμαστε κτλ. Ο καπιταλισμός είναι το μόνο το σύστημα που αντλεί μία νομιμοποίηση μέσα από τον ορθολογισμό. Λέει δηλαδή ότι ο τρόπος που εμείς λειτουργούμε είναι ορθολογικός, άρα εδώ πέρα αξιώνει μία νομιμοποίηση διαχρονική και απόλυτη. Σωστά, πώς. Υποτίθεται λοιπόν, και αυτό αναλαμβάνουν οι καθηγητές των οικονομικών, να δείξουν μέσα από κάποια μοντέλα οικονομικά, τα οποία βεβαίως, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μπορούν να αποδείξουν μέσα στο μοντέλο φυσικά ότι ο καπιταλισμός πετυχαίνει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Παραγωγική αποτελεσματικότητα, διανεμητική αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν με τη μικρότερη προσπάθεια κάνεις τη βέλτιστη κατανομή, έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Ακόμα και αν είναι έτσι, μιλάμε για μια τεχνική αποτελεσματικότητα. Δεν μιλάμε καθόλου στο αν υπάρχει ορθολογισμός στους σκοπούς που επιλέγεις. Το να παράγεις, για παράδειγμα, χιλιάδες αυτοκίνητα που κρατάνε πάρα πολύ λίγο και έτσι, αν είναι ορθολογικό αυτό. Σε αυτό δεν εμπλέκεται. Σε αυτό δεν εμπλέκεται στους σκοπούς. Όχι, όχι. Πηγαίνει λοιπόν στο ότι πετυχαίνω μια αποτελεσματικότητα, παραγωγική, διανεμητική κτλ. Άρα είναι το πιο ορθολογικό σύστημα. Βέβαια, αυτό είναι τελείως λάθος και αποδεικνύεται από τον τεράστιο όγκο άχρηστης εργασίας και ταυτόχρονα και ανεργίας που παράγει αυτό το σύστημα. Της ακραίας φτώχειας, των ακραίων ανισοτήτων κτλ. Ωστόσο, έχει καταφέρει να το κάνει αυτό μέσα από την οικονομία. Αυτό τον ιδεολογικό ρόλο έχει παίξει η οικονομική εντός εισαγωγικών επιστήμη. Έχει επινοήσει μερικές έννοιες βασικές, τις έχει ποσοτικοποιήσει, έχει φτιάξει μαθηματικά μοντέλα, τις λύνει, φτάνει σε μερικές εξισώσεις, σου λέει αυτές είναι οι βέλτιστες λύσεις, έτσι δουλεύει ο πραγματικός κόσμος.
Αλλά στην πραγματικότητα το οικονομικό μοντέλο και ο πραγματικός κόσμος δεν έχουν καμία σχέση. Πρόκειται για σκέτη ιδεολογία. Αλλά μέσα από αυτή αντλούν νομιμοποίηση και εμφανίζεται προς τα έξω το ορθολογικό σύστημα. Αυτό με δύο λόγια, αν θες, το συζητάμε κι άλλο. Ναι, τώρα που το πες αυτό, πιστεύεις ότι το marketing και το management είναι αυτόνομες επιστήμες? Καταρχήν δεν είναι επιστήμες. Έτσι τις παρουσιάζουμε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Ο όρος επιστήμη έχει γίνει λάστιχο, ας πούμε. Ναι, ναι. Όλα είναι επιστήμες. Δεν είναι η θεολογία επιστήμη. Ναι. Δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Με την έννοια ότι διδάσκεται στα πανεπιστήμια, ναι. Με αυτή την έννοια. Ναι. Καλά, δεν είναι επιστήμες, είναι τεχνικές. Τώρα, τι λέμε επιστήμη? Mm-hmm. Αυτό που λέγα πριν, ότι το να μπορέσουμε σε ένα πεδίο να ορίσουμε βασικά μεγέθη, να τα ποσοτικοποιήσουμε, να τα μαθηματικοποιήσουμε, να βρούμε μεταξύ τους αιτιακές σχέσεις και να βγάλουμε νόμους και να πω αυτός ο νόμος ορίζει αυτό το πεδίο και δουλεύει έτσι. Αυτή είναι η επιστημονική μέθοδος. Αλλά δεν φτάνει μόνο να υπάρχει μέθοδος, να είναι η μέθοδος επιστημονική. Πρέπει το πεδίο αυτό που εξετάζω να επιδέχεται ποσοτικοποίηση. Μπορεί να μην επιδέχεται. Ναι. Το ότι εγώ πάω και κάνω αυτό το mapping κάποιων ενιών δεν σημαίνει ότι κατάφερα να κάνω επιστήμη. Αλλά τώρα για το πάμε ένα βήμα περισσότερο, η επιστήμη έχει σκοπό, για να την πούμε επιστήμη, ούτε λίγο ούτε πολύ την αλήθεια με άλφα κεφαλαίο. Όπως δηλαδή υπάρχουν τρεις πρωταρχικές κατηγορίες που η τέχνη ψάχνει το ωραίο με την ευρή έννοια, η ηθική το καλό και η επιστήμη την αλήθεια, με αυτή την έννοια κάτι για να το ονομάσεις επιστήμη πρέπει να πηγαίνεις στην αλήθεια. Η τεχνική και το management και το marketing είναι τεχνικές. Δεν ψάχνουν κάποια αλήθεια, την αλήθεια ποιά είναι ο πράγματος, του πώς είναι ο κόσμος, όχι. Ας πούμε ότι η φυσική με τη δική της μεθοδολογία ψάχνει να δει ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η νόμη της φύσης. Εδώ στοχεύει σε μια αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Τώρα η τεχνική και το μανασμένο είναι τεχνικές διακυβέρνησης, τεχνικές χειρισμού της αγοράς, τεχνικές αποκόμισης κέρδους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιστήμες, είναι τεχνικές. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Από ό,τι κατάλαβα, αν το έχω καταλάβει, θα μου πεις, θεωρείς τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη ως το κορυφαίο βιβλίο του management. Που από ό,τι φαντάζομαι δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ούτε εγώ το ήξερα. Η αλήθεια, η δική μου πορεία ήταν ότι πρώτα είχα πάει σε εκπαιδεύσεις εταιρικές για management και είχα ακούσει εκεί μερικά πράγματα και μετά διάβασα το. Είχα ακούσει για το Μακιαβέλη. Τον είχα ακούσει όπως τον ακούμε όλοι μας. Μακιαβέλη, μακιαβελισμός, κάτι κακό κτλ. Όταν λοιπόν διάβασα το βιβλίο, κατάλαβα ότι όλες οι γενικές αρχές του management που μαθαίνουμε εμείς σαν κάτι εξικέλευτο και πρωτοπαρήδη κτλ. Υπάρχουν σε ένα βιβλίο που γίνεται το 18ο αιώνα. Και μάλιστα με τρόπο πολύ πιο. Είχαν ένα ωραίο βιβλίο. Ναι, πολύ πιο συμπαγή, με ιστορικά παραδείγματα, ναι, κτλ. Και βλέπεις λοιπόν όλες τις βασικές ιδέες να τις έχει ο ηγεμόνας. Πώς επιλέγω τους συνεργάτες μου, πώς μεταχειρίζομαι τιμωρίες και επιβραβεύσεις, αν πρέπει να κρατάω τον λόγο μου, ο ηγεμόνας ή ο μάναζερ. Όλα αυτά τα ζητήματα τα βάζει και τα απαντάει με μια λογική που είναι, ας πούμε, σαφήν ξερό. Αλλά η αξία του ηγεμόνα, του Μακιαβέλη, είναι και η άλλη. Ότι σου εξηγεί, σου κάνει ολοφάνερο το αναγκαίο ψεύδος της εξουσίας. Με λίγα λόγια, σου αποκαλύπτει αυτό που λέμε ιδεολογία. Ότι πάντοτε η εξουσία και η εξουσία μέσα στην εταιρεία αναγκαία λέει ψέματα. Αναγκαία να παρουσιάσει μια εικόνα που δεν είναι πραγματική. Γιατί έτσι δουλεύει κάθε εξουσία. Έτσι δουλεύει και κάθε εταιρεία. Και προς τα μέσα και προς τα έξω. Έτσι, το καταλαβαίνεις καθαρά στο Μακιαβέλη, ενώ στο management course δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά, ξέρω εγώ, για να. Ναι. Θέλω να μου πεις και λίγα λίγα για αυτή την περιβόητη θετική σκέψη που κυριαρχεί γενικά στις εταιρείες, η οποία βέβαια υπάρχει και εκτός των εταιρεών πλέον. Ναι, ναι. Όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, σε κάποια χρονική στιγμή συναντήθηκε ο υπαρξισμός με την ψυχολογία. Και από εκεί βγήκαν διάφορα ρεύματα και διάφοροι διανοούμενοι.
κάποια σοβαρά ρεύματα υπήρξαν στην Ευρώπη και κάποια πιο επιφανειακά στην Αμερική. Ναι. Από αυτό λοιπόν υπήρξαν κάποιοι, οι πιο σημαντικοί είναι δύο, ψυχολόγοι, ο Μάσλοου και ο Ρότζερς, που ανέπτυξαν, ειδικά ο Μάσλοου, και μία ειδική ψυχολογία, ψυχολογία για τους μάνατζερς. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι ότι, είπε ο Μάσλοου τώρα, ότι ο Φρόιντ έκανε μια δουλειά, μας τα είπε κάπως, αλλά έκανε τη μισή δουλειά. Ασχολήθηκε με την αρνητική πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, με το ειδιπόδιο, το μίσος του πατέρα, αυτά είναι τα κακά. Υπάρχουν και τα θετικά, τα οποία ανέλαβε να μας τα πει αυτός. Ποια είναι τα θετικά, ποιο είναι το θετικό πρόσωπο, το πρότυπο της ψυχολογίας. Άρα λοιπόν άρχισε να μιλάει για θετική σκέψη, θετικά πρότυπα, αυτοπραγμάτωση κτλ. Κτλ. Πήραν τώρα αυτή την ορολογία και κάποια μεθοδολογία οι εταιρείες και τα βάζουν μέσα στο MBA και στα management course κτλ. Και σου μιλάνε think positive και think positive κτλ. Και κυρίως συγγνώμη, είναι πρώτα να φέρουν τον Μάσλοου. Τον Μάσλοου, όχι τον Ρότζερς. Τον Μάσλοου είναι πιο σοβαρός. Ναι, ναι. Τώρα στην πράξη. Στην πράξη, όταν σου λέει ο manager σου think positive, πώς προσθέτεις πράξεις, είναι γιατί εσύ γκρινιάζεις ή του λες αυτό που μας λες δεν είναι έτσι και για να σου πει, για να μην σου πει ας πούμε σκάσε και κολύμπα, σου λέει think positive. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ πέρα πρέπει να σταματήσεις να μιλάς. Ο ίδιος τώρα υποτίθεται προς τα έξω ότι σκέφτεται θετικά γιατί είναι σε έναν κόσμο που έχει δημιουργηθεί από τις νίκες του. Αν κάποιος μάνατζερ δεν σκέφτεται θετικά, πάει να πει ότι είναι, τι είσαι, ηττημένος είσαι. Όχι. Πάντα ο μάνατζερ είναι νικητής. Και πάντα σκέφτεται θετικά. Γιατί, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζει, που έχει φτιάξει αυτός. Σε αυτό το think positive μέσα στις εταιρείες και έξω βέβαια, τουλάχιστον εκεί εγώ έτσι το εισέπραξα. Ωραία. Θέλω να πεις και λίγα πράγματα για την λεγόμενη που έχει γίνει πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Την τελική κοινωνική ευθύνη. Άλλοι λένε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, άλλοι το κατηγορούν όλο αυτό ως μια μορφή φιλανθρωπίας, άλλοι λένε ότι οι εταιρείες μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάνουν, πώς να το πω τώρα, βγάζουν τον εαυτό τους προς τα έξω με ένα πολύ ανθρώπινο πρόσωπο και τι καλές που είναι οι εταιρείες. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις ότι από όλα αυτά ισχύει? Ναι, είναι ολοφάνερα υποκρισία. Και είναι καλυμμένο marketing, ούτε καν καλυμμένο. Είναι marketing προς τα έξω. Πώς ξεκίνησε αυτό, ξέρω. Πώς ξεκίνησε, ναι. Λένε ότι το ξεκίνημα είναι αρχές του 20ου αιώνα. Κάποιες εταιρικές πρακτικές δέχτηκαν μεγάλη αντίδραση. Η μία της Standard Oil, η οποία για να... Η οποία οδηγήθηκε, πήγε σε μια μονοπωλιακή πορεία και φτιάχτηκε ένας νόμος anti-trust, αντίον των trust, δηλαδή που την έσπασε σε κομμάτια. Ένα άλλο ήταν κάποιες εταιρείες τροφίμων, σφαγεία κτλ. Που δούλευαν χωρίς προδιαγραφές και για να τους ρυθμίσουν και αυτούς έφτιαξαν το Food and Drug Association. Άρα λοιπόν άρχισαν από τη μεριά της πολιτείας να περνάνε κάποιες ρυθμίσεις που ήθελαν να περιορίσουν πρακτικές των εταιριών. Οι εταιρείες κατάλαβαν ότι ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια και για να αντιδράσουν σε αυτό άρχισαν να παρουσιάζουν ένα πρόσωπο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία όπου δεν χρειάζονται οι ρυθμίσεις, εμείς μόνες μας επειδή είμαστε ευαίσθητες θα κάνουμε αυτά και περισσότερα από όσα λέει ο νόμος, έτσι. Άρα είναι μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο λέγοντας είμαστε καλά παιδιά, έχουμε καλή συμπεριφορά. Τώρα όσο προχώραγε η εποχή και μπήκαμε στον γκέινσιανισμό, πολλές εταιρείες και πολλοί θεωρητικοί των εταιριών άρχισαν να λένε ότι οι εταιρείες δεν στοχεύουν ούτε καν στο μέγιστο κέρδος. Ναι, μεν στο κέρδος, αλλά σε ένα λογικό κέρδος. Ότι έχουν ποιοτικούς στόχους, ό,τι. Και αυτή ήταν μια συζήτηση στην εποχή του κεϊνσιανισμού. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια εταιρεία έχει διάφορες άλλες ευαισθησίες κτλ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα είναι του Μίλτον Φρίντμαν, του νεοφιλελεύθερου, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο που έλεγε ότι
η μόνη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να βγάζουν κέρδος. Και το οποίο είναι και σωστό, έτσι, είναι και σωστό. Είναι κοροϊδία να πούμε ότι μία εταιρεία δεν είναι για να βγάζει κέρδος και είναι για να κάνει κάτι άλλο. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο, το είπε στα ίδια. Στην εποχή του, βέβαια, όταν το έκανε αυτό, ήθελε να παρέμβει στο δημόσιο διάλογο που ήταν πλέον απενοχοποιούμαστε από το κέρδος. Δεν είμαστε ένοχοι που βγάζουμε κέρδη. Εντάξει. Αυτό ήθελε να πει, αλλά με την ευκαιρία αυτή είπε και κάτι που είναι σωστό. Δηλαδή, αποκάλυψε με μία έννοια και αυτή την υποκρισία. Και τι του είπε, δηλαδή, ότι σαν άτομα μπορείτε να είσαστε φιλάνθρωποι. Πάρ' το μισθό σου, εσύ που είσαι γενικός διευθυντής ή κάτι, και πήγαινε στην εκκλησία και δώσε το μισό αν θέλεις. Αλλά σαν εταιρεία, εμείς εδώ είμαστε για να βγάζουμε κέρδη. Το να παρουσιάσει ότι η εταιρεία κάνει αγαθοεργίες ή το ένα το άλλο, είναι τι κάνεις, κάνεις υποκρισία. Τι κάνεις δηλαδή. Αλλά ας σκεφτούμε και εμείς τι κάνει μια εταιρεία. Υποτίθεται λοιπόν. Ότι βγάζει κέρδη επειδή δίνει αυτούς τους μισθούς και έχει ψηλότερους. Επειδή πουλάει σε αυτές τις τιμές του πελάτη και έχει χαμηλότερες. Επειδή πετυχαίνει αυτές τις τιμές της πρώτης ύλης και έχει υψηλότερες. Άρα μαζεύει από προμηθευτές, πελάτες, εργαζόμενους, άρα από όλους με τους οποίους όσους σχετίζεται. Μαζεύει λεφτά και μετά αποφασίζει η ίδια να κάνει μια κατανομή με δικά της κριτήρια σε κάποιους άλλους που είναι κάποιοι που αποφασίζει η ίδια, που είναι το χαμόγελο του παιδιού, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι, ναι. Εντάξει, πρόκειται για καθαρή υποκρισία. Είναι παράλογο. Και είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ένας τρόπος να μεταστρέψει την κοινή γνώμη υπέρ της. Και βέβαια να τραβήξει την εικόνα της δημοσιότητας σε αυτές τις καλές πράξεις και να κρυφτούν όλα τα άλλα πράγματα που κάνει. Μόλυνση στο περιβάλλον, απολύσεις ενώ βγάζει κέρδη. Μια εταιρεία, οι δικές μας, όλες οι εταιρείες, τη στιγμή που βγάζουν τεράστια κέρδη και κάνουν αγαθοεργίες, ταυτόχρονα κάνουν και μαζικές απολύσεις. Τώρα πώς συμβιβάζονται αυτά, σε ποιον έχεις ευθύνη. Είναι μια τεράστια υποκρισία. Αυτή είναι η. Ωραία. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο σχετίζεται με την κυρίως ερώτηση. Όταν εργαζόσουν σε αυτές τις εταιρείες, πίστευες ότι έκανες κάτι κοινωνικά χρήσιμο ή πίστευες κάποιο διάστημα και μετά άλλαξε η άποψή σου ή από την αρχή ξέρεις ότι πρέπει να ζήσω, ας πούμε, και θα κάνω κάτι. Ναι. Όχι, στην αρχή δεν το είχα σκεφτεί τόσο πολύ. Θεωρούσα ότι εν πάση περιπτώσει κάποια χρησιμότητα υπάρχει. Όχι μεγάλη, έτσι, αλλά ότι κάποια χρησιμότητα υπάρχει. Τεχνολογία, βοηθάει η τεχνολογία, κάνει καλό, αυξάνει την παραγωγικότητα, ξέρω εγώ, οργανώνει τις εταιρείες που τα αγοράζουν. Στην αρχή μπορεί και να το πίστευα. Στη συνέχεια πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε είναι άχρηστη. Είναι τελείως άχρηστη. Δεν βοηθάει κανέναν, βοηθάει μόνο την εταιρεία να βγάζει λεφτά. Και να πω ότι εγώ δούλευα σε τμήμα που σχετιζόταν με τις πωλήσεις. Δεν είμαι πολιτής, αλλά είμαι σε τμήμα που στηρίζει τις πωλήσεις. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δεν το γράφω στο βιβλίο, αλλά κάπου που με ρωτήσανε και το είπα. Θυμάμαι ένα γεγονός. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μας είχε πάει σε μία συνέντευξη, από αυτές τις ειδικές συνεντεύξεις τύπου, και τον ρωτήσανε για ποιο λόγο τα προϊόντα της εταιρείας σας είναι τόσο ακριβά. Και είχε απαντήσει, γιατί έχουμε 16.000 developers, προγραμματιστές και 7.000 supporters που κάνουν υποστήριξη. Γι' αυτό τόσα άτομα δουλεύουν, τα προγράμματά μας είναι. Ναι, είναι ακριβά. Ναι, αλλά η εταιρεία μας εκείνη την περίοδο είχε 75.000 κόσμο. Η ερώτηση είναι όλοι οι υπόλοιποι, που δεν είναι ούτε προγραμματιστές, ούτε υποστηρικτές του προγράμματος. Κάνουν στην εταιρεία. Και σε αυτούς ήμουν και εγώ, που ασχολούμαστε με τις πωλήσεις, ας πούμε. Λοιπόν, όλοι, το μεγαλύτερο κομμάτι και το πιο ακριβοπληρωμένο κομμάτι της εταιρείας δεν δουλεύει για να παράξει αυτό που πηγαίνει στον πελάτη. Άρα η δική μου δουλειά και των περισσότερων από εμάς είναι μια δουλειά που αφορά μόνο το μερίδιο της αγοράς που έχει η εταιρεία και όχι το προϊόν που βγαίνει και τελικά έχει κάποια αξία. Ας πούμε λοιπόν η εταιρεία που δουλεύω ότι έφτιαχνε κάποια αξία. Εγώ και οι περισσότεροι δεν είχαμε καμία σχέση με την αξία που έφτιαχνε η εταιρεία. Είχαμε να κάνουμε με διοίκηση, με πωλήσεις, με marketing, με όλα αυτά που σου είπα, τα στρατηγικά
που είχε εταιρεία, ενώ σιγά σιγά και όλα τα άλλα τα εκχωρεί σε υπεργολαβικές εταιρείες προγραμματιστών που τα κάνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω και πιστεύω ότι κάνουμε άχρηστες εργασίες που βοηθάνε μόνο μία εταιρεία να βγάζει λεφτά και τίποτα περισσότερο. Προσπαθούμε να σκοτώσουμε τον ανταγωνισμό, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δικοί μας, από μια άλλη εταιρεία, προσπαθούν να σκοτώσουν εμάς τον ανταγωνισμό τους και γίνεται αυτό το πράγμα το άχρηστο, κοινωνικά άχρηστο. Τώρα σε σχέση με αυτό, γι' αυτό σου είπα και πριν ότι η κυρίως ερώτηση είναι άλλη. Αν είχε την ελευθερία μια κοινωνία, πώς θα μπορούσε να αποφασίσει ποιες εργασίες είναι χρήσιμες, αν θα μπορούσε. Ναι, τεράστια κουβέντα αυτή, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Mm. Ας υποθέσουμε ότι όλα όσα καταναλώνει μια κοινωνία είναι χρήσιμα. Όλα. Ναι. Δηλαδή, και το software, και τα γαριδάκια, και τα video games, και ας πούμε ότι όλα είναι χρήσιμα. Όλα. Δηλαδή πέρα από τα ρούχα, τα παπούτσια, το αυτοκίνητο, τη βενζίνη, τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούμε, ότι και όλα αυτά ήταν χρήσιμα. Θα δούμε και πάλι ότι οι εργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή αυτών των χρήσιμων πραγμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών, είναι πάρα πολύ λίγες. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών που κάνουμε όλοι μας, είναι εργασίες που τις χρειάζεται όχι η κοινωνία, αλλά τις χρειάζεται το ίδιο το σύστημα. Για να δουλέψει. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι τομείς ως συμμετοχή στο ΑΕΠ, στις οικονομίες σαν την ελληνική, αλλά και την αμερικανική, είναι τράπεζες και ασφάλειες, δημόσιες τομέας, εμπόριο και ενίκεια. Και ενίκεια. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες μαζί είναι στις περισσότερες χώρες πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Τώρα δεν μιλάω για δουλειές, μιλάω για εισοδήματα, που έχει μία σχέση. Λοιπόν, από αυτές τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, οι τράπεζες και η κυβέρνηση χρειάζονται για να δουλεύει το σύστημα, τα ενίκια και το εμπόριο αλλάζουν την κατανομή του πλούτου που κάπου αλλού παράγεται. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις μια γραμμή που μπορείς να τραβήξεις, εργασίες που αλλάζουν την κατανομή του πλούτου, χωρίς να προσθέτουν πλούτο, αλλάζουν την κατανομή και χρειάζονται στο σύστημα και όχι στην παραγωγή, είναι εργασίες που καταρχήν μια ελεύθερη κοινωνία θα μπορούσε να τις ξεμπερδέψει. Mm-hmm. Να μην έχει και να δουλεύουμε όλοι παραγωγικές δουλειές και λιγότερο. Mm-hmm. Έτσι. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι και τα video games και τα αυτά είναι όλα χρήσιμα. Ακόμα και έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μη παραγωγικών εισοδημάτων, μη παραγωγικής εργασίας. Mm-hmm. Okay. Είναι σοκαριστικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ακόμα και μέσα στις εταιρείες που θεωρούνται παραγωγικές, όπως η δική μου, ο πιο πολλής κόσμος, παρότι το προϊόν αυτό θα το προτιμούσε στο ΑΕΠ, στα παραγωγικά. Τι είναι αυτό, είναι software. Εκεί όμως μέσα σε μια εταιρεία, οι πιο ακριβοπληρωμένοι και οι περισσότεροι ασχολούνται με αυτό που δεν είναι η παραγωγή του software. Άρα ο όγκος της άχρηστης εργασίας είναι τεράστιος. Και μια κοινωνία ελεύθερη, όπως λες εσύ, θα μπορούσε, αν μπορούσε να συνοηθεί, να περιοριστεί στις απαραίτητες εργασίες που παράγουν αυτό που χρειάζεται. Και να θεωρήσουμε ότι χρειάζεται τα πάντα. Ας μην βάλουμε ποιοτικά κριτήρια. Ναι, αν χρειάζεται το video game ή το άλλο, ή το κινητό το ε9, ας πούμε ότι χρειάζεται και το iPhone το. Ας πούμε ότι χρειάζεται και το iPhone αυτό. Mm. Πόσο κάνει το iPhone να παραχθεί, γιατί κάνει τόσα ευρώ, πού πάνε αυτά τα λεφτά, είναι το κόστος παραγωγής του. Αν κρατάγαμε μόνο τις εργασίες που χρειάζονται για να παραχθεί, πόσο θα έκανε. Για ποιο λόγο στην Ινδία σήμερα υπάρχει smartphone που κάνει 4 δολάρια. Που έχει τα πάντα, ίντερνετ τα πάντα και κάνει 4 δολάρια. Mm. Πόσο κάνει να φτιαχθεί, τόσο κάνει. Τι είναι τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είναι marketing, είναι πωλήσεις, είναι διαφήμιση, είναι vision. Okay. Θεωρείς ότι οι πολυεθνικές είναι ένα από τα όπλα του βαρέους πυροβολικού δοθεσμού του καπιταλισμού. Προφανώς, είναι ένας από τους σημαντικούς του θεσμούς. Mm-hmm.
μαζί με τα κράτη, μαζί με τις τάξεις, με όποια μορφή και αν έχουν πάνει σήμερα, είναι από τους σημαντικούς θεσμούς του, του συστήματος. Σε μεγάλο βαθμό η μετεξέλιξη που έχουν πάρει οι εταιρείες έχει αλλάξει τον ίδιο τον καπιταλισμό. Η πολυεθνική εταιρεία έχει τεράστια σχέση με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ακριβώς δηλαδή η προσπάθεια μιας μεγάλης εταιρείας να ξεφύγει από τον εθνικό έλεγχο, τον έλεγχο της κοινωνίας στην ουσία, και να μπορέσει να πετύχει χαμηλότερους μισθούς, φορολογικές ελαφρύνσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας, έφυγε από τη χώρα, διεθνοποίησε την οικονομία για να μπορέσει να δραπετεύει εκεί που τη συμφέρει και είχε σαν αποτέλεσμα έναν διαφορετικό τύπο καπιταλισμού, όπως είναι ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος. Άρα σίγουρα θέλω να πω, πολυεθνική εταιρεία, παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έχουν μια άμεση σχέση, το ένα έφερε το άλλο. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι οι πολυεθνικές οδήγησαν προς αυτή την παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού περισσότερο? Προς εκεί οδήγησε η ανάγκη των εταιριών να τονώσουν τα κέρδη τους όταν αυτά το 70 άρχισαν να κινδυνεύουν. Για να βρεθεί λοιπόν με ένας νέος τρόπος να φύγουν πάλι προς τα μπροστά, ο καπιταλισμός μετασχηματίστηκε, σιγά σιγά παγκοσμιοποιήθηκε και έγινε αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη οικονομία, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τη χρηματιστικοποίηση. Άρα λοιπόν η ανάγκη των εταιριών να ξαναγυρίσουν στα μεγάλα κέρδη οδήγησε σε αυτή τη στροφή, μέσα στις οποίες ήταν και οι πολυεθνικές. Πάνε μαζί αυτά. Γιατί οι πολυεθνικές, μέσα στις ροές που είχαν, είχαν καταλάβει και ήταν το μοντέλο του πώς θα παγκοσμιοποιηθεί η οικονομία. Οι ίδιες δηλαδή παρέκαμπταν τις εθνικές ρυθμίσεις νωρίτερα, επειδή είχαν τη δομή αυτή να μεταφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη και από ένα επικατάστημα στο άλλο, κεφάλαια, κόστη κτλ. Και αυτή η δομή άρχισε πια να γίνεται και επίσημη. Ωραία. Θα σε παρακαλέσω να μην ξαναπείς ιδιωτικοποίηση. Θα το λέμε, όπως λέγεται, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω και παγκοσμίως, διαρθρωτικές αλλαγές. Ναι, ξέρω. Διαρθρωτικές αλλαγές. Ιδιωτικοποίησεις τώρα είναι στο πρώτο εξώδικο. Σωστό. Διαρθρωτικές αλλαγές. Συγγνώμη, δεν τώρα φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Επειδή είσαι ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, πόσο ήσουν αμέσως στις πολυεθνικές ασχολιώσουν, σου έχει δημιουργηθεί ανάγκη ή το έκανες αφού του έφυγες? Και ως, ας πούμε, ένα τρόπο να βρεις κάτι, επειδή μου πραγματικά να είναι ενδιαφέρον. Ναι. Όχι, το ξεκίνησα ενώ ήμουν στις εταιρείες και για να βρω ένα αντίβαρο στην καθημερινή μου, ας πούμε, ζωή. Yeah. Όταν ανέφερα ότι σκέφτηκα μια στιγμή να κάνω ένα MBA, λέω τελικά όχι, δεν θα κάνω MBA, θα κάνω κάτι άλλο και έκανα ένα μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία. Παράλληλα και δουλεύεις. Ναι, παράλληλα, ναι. Το μεταπτυχιακό είχε... Όχι, δεν εννοώ στο χρόνο. Εννοώ στο πώς άρχισες να σκέφτεσαι. Δεν φάνηκε, γιατί τελικά έφυγες. Ναι. Είναι κάποιες αποφάσεις που δεν τις συνειδητοποιείς όταν τις παίρνεις, αλλά τελικά αρχίζουν και κάνουν τους δρόμους σου, εσένα και της εταιρείας, να απομακρύνονται. Μία απόφαση είναι για μένα αυτή. Να μην κάνω δύο, να κάνω ένα. Τότε δεν το καταλάβαινα. Έλεγα εντάξει, θα κάνω κάτι άλλο. Αλλά τελικά αρχίζει αυτή η πορεία, το έχεις εσύ αποφασίσει, αλλά δεν το ξέρεις. Ότι πρέπει κάποτε να φύγεις από εδώ. Ναι, ξεκίνησα ήδη από τότε και μετά, αφού έφυγα, και λίγο περισσότερο. Και τώρα είναι η τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποια ανάγκη σε οδήγησε να γράψεις, ας πούμε, αυτό το βιβλίο, ενώ θα μπορούσες να έχεις γράψει κάτι άλλο. Πότε άρχισες να καταγράφεις γεγονότα, το έκανες από τότε? Ναι. Αν το έκανες τυχόν όταν είχες φύγει από όλο αυτό το πράγμα, ήταν εύκολο να επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, δηλαδή ήταν τόσο βιωματικά τελικά? Ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με την τελευταία. Ήταν πολύ εύκολο. Είναι πολύ ισχυρά βιωματικά όλα αυτά και ειδικά τα πιο φορτισμένα για μένα κομμάτια γραφτήκαν σχεδόν μονοκοπανιά. Δηλαδή έβγαιναν αβίαστα και κατευθείαν. Φυσικά είναι πολλά που δεν έγραψα που θα μπορούσαν πολύ περισσότερα. Αλλά τώρα πότε αποφάσισα. Δεν το είχα αποφασίσει να το γράψω στην αρχή, να γράψω τίποτα στην αρχή. Αλλά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε μέσα στην εταιρεία, σε κάποιες παρουσιάσεις που παρακολουθούσα, σε κάποια meetings. Έχεις ένα χαρτί και γράφεις. Αυτά που λέγονται και που είναι σημαντικά για το meeting ή για την παρουσίαση. Κάποια στιγμή άρχισα να γράφω εντυπώσεις που ήταν εντυπώσεις ενός παρατηρητή, ενός τρίτου.
από εκείνο το σημείο άρχισα να βλέπω τα πράγματα με έναν τρόπο, ξέρεις, με ματιά κριτική και απ' έξω και να θέλω να τα καταγράψω σαν να θέλω να τα διηγηθώ σε κάποιον. Όλα αυτά ήταν φυσικά μη συνειδητοποιημένα. Αλλά τα πρώτα γραπτά, αν θέλεις, ήταν σημειώσεις που έκανα στη διάρκεια παρουσιάσεων, έτσι, παρατηρήσεις στο περιθώριο. Μετά, αφού έφυγα από την εταιρεία, έγραψα μια ανάρτηση σε ένα blog που έχω. Και εκεί φαντάστηκα ότι τελείωσε. Μετά κάποιοι φίλοι μου είπαν, γράψε κάτι παραπάνω, είχε ενδιαφέρον αυτό. Και κάποια στιγμή έγραψα μερικά περισσότερα κομμάτια, κρατώντας σαν σκελετό αυτά που είχα σε εκείνη την ανάρτηση. Και βρέθηκαν οι εκδόσεις αυτές για να το βγάλουν και έτσι, έτσι βγήκε. Ήταν δηλαδή μια απόφαση, πες το έτσι, που υπάρχει σε μικρές δόσεις και σταδιακά. Για να μιλήσω με κάποιο τρόπο σε κάποιους που είναι απ' έξω, αλλά και σε συναδέλφους που είναι μέσα, αλλά δεν τα βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός. Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.